ευσέβεια γραμμένο. Δεν έχει αιχμές, δεν έχει τίποτα. Το μόνο που το βλέπει από το πρίσμα και της επιστήμης και της αστρονομίας. Το φιλόμετρο δεν το λύσει την αιματία. Είναι ευσέβεια γραμμένο πάντως. Ο Χριστός μας γονάτισε καθοδόν στο Γολγοθά και γονάτισε τόσο πολύ που δεν μπορούσε καθόλου να σηκωθεί. Ήταν αδύνατο να σηκωθεί. Το μαστιγόνα το χτυπούσε από τον πιέζο και τίποτα. Και έπρεπε να σηκωθεί, δεν είχε άλλες δυνάμεις. Δηλαδή εξαντλήθηκαν όλες οι δυνάμεις. Μέχρι εκεί ήταν οι δυνάμεις, οι σωματικές. Γιατί όλη την ύχθη τον μαστιγόνανε, τον αμφίζανε, τον φτύγανε, τον κολαφίζανε. Τι του λέγανε, το του καλάβει, το χτύπωσε στο πρόσωπο, το κεφάλι, το λοθοκοπήσανε. Εξαντλήθηκε πάρα πολύ η πληγή του, η πλάτη του, και είχε γίνει όλη μια πληγή. Έτρεχε αίμα, είχε γίνει κατακόκκινη. Σαν να την είχαν λιοντάρει τόσο πολύ. Όλη την νύχτα το μαστιγόνανε. Σπήρε, κομμάτια, κομμάτια, συνοδείες. Κουραζόντουσαν να χτυπούν, να έρχονταν οι άλλοι, μέχρι το πρωί. Δεν απλώς δέχτηκε και παρέμεινε μέχρι το πρωί, αλλά το χτυπήσαμε φυσικά. Όλα αυτά τα υπέστη τόσο ψυχικό πάνω και σωματικό. Και ο Σταυρός ήταν αρκετά βαρύς. Μπορώ να πω ότι τόσο πλατής και λίγο παραπάνω και τόσο παχύς και λίγο παραπάνω, ένα χοντρό σταυρό να μπορεί να σηκώσει ένα ολόκληρο σώμα. Και αυτό θα το σχετικά γρήγορα. Σε 6 ώρες είναι φυσιολογικά αυτό το πράγμα, γιατί η αιμορραγία των ποδών είναι ακατάσχετη συνέχεια. Τα κάτω άγρα τρέχει τα πάνω, λίγο θα τρέξει, θα σταματήσει. Τα κούρε θα τρέξει πάρα πολύ, αλλά τα κάτω πόδια είναι βρίσκει συνέχεια. Ο κύριο Κοπόλο και τραβέζει ο μελέτη μου σε τι είναι ο Χριστό. Έχει όλο το κεφάλι αφιερωμένο στον θάνατο του πάνω στο σταυρό. Και εξηγεί από την επιστημονική πλευρά αυτό που τον ορχήσαν και έβαλε ένα και είδο που οφείλεται σε ασφυξία, μα δεν ασφυξία. Όλοι είστε εμπλεγμένοι από το βάρος του σώματος. Το αίμα είναι, το νερό μας είναι διαλυλημένο μέσα στο αίμα. Το 60% απερέχεται από είδο. Αλλά το νερό είναι μέσα ενωμένο με το αίμα, γίνεται ένα πράγμα. Πρέπει να κάνεις χημική ανάλυση για να ξεχωρίσεις το νερό από το αίμα. Αλλά στον Χριστό, μόλις το λοχεύσανε, είχε πεθάνει βέβαια τον Χριστό. Δεν μπόρεσε ο Χριστός, ήταν ήδη νεκρός. Ξεχωριστά βγήκε το νερό, καθαρό νερό, όχι απεσταγωμένο, καθαρό νερό. Από την πλευρά του, από τη δευτέρα πλευρά. Και είναι δευτέρα πλευρά, διότι ο Χριστός τη δευτέρα πλευρά πήρε και μόρφωσε την αίμα. Ελοχεύστη στη δευτέρα δεξιά, παίρνει στην πλευρά της καρδιάς για να μην φανεί πως υποτίθεται ότι ζει και τον χτυπάμε στην ίδια και πεθαίνει. Και ότι είναι λίγη ανάσταση. Ή στη δεξιά πλευρά, ώστε να βγει αίμα και είδωρο. Το είδωρο είναι καθαρό και το αίμα είναι καθαρό. Είχε πεθάνει αρκετά και μετά ελοχεύτηκε, επομένως έπρεπε φυσιολογικά να έχει παγώσει το σώμα, δηλαδή να έχει παγώσει το αίμα. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ευθέως, μόλις το ελέγχει, τάκ, αμέσως βγήκε. Δηλαδή δεν καθυστέρησε να πεις πως είναι πυκτό και τα λοιπά, είναι ζεστό αίμα, αμέσως βγαίνει. Με δύναμη, αλλά είναι ζωντανό. Αυτό το ευθέως σημαίνει πως ο Θεός είναι ζωντανός, με τη θεότητά του δηλαδή. Αν υπήρχε κυκλοφορία του αίματος. Όχι, δεν υπήρχε. Αλλά η Θεότης διέταξε να βγει αμέσως. Ναι. Αλλά βγήκε καθαρό το είδωρ, γιατί έπρεπε να βγει καθαρό το βάπτισμα. Το είδωρ είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία. Στην Ιερά Παράδοση λέγεται ότι καθώς βγήκε το ευθέως, μια σταγόνα πήγε και στον εκδεξιό ληστή. Και τον εράνησε. Ήταν πολύ κοντά η σταγόνα. Και μάλιστα μια σταγόνα έπεσε και στον εκατόνταρχο που ήταν εκεί πέρα δίπλα και πρέπει να κούμπησε στο μάτι του που ήταν λιγάκι τυφλός ή μονότυφλος. Κάτι είχε και δεν απέφθηκε αμέσως. Αυτό είναι μέσα στην Ιερά Παράδοση. Είναι ο Λογκίνος ο εκατόνταρχος. Ένας είναι ο Κορνήλιος που είναι επιπέτρο και άλλος είναι ο Λογκίνος.
αυτός που είχε 100 άρτας που ήταν υπεύθυνος για τη σταύρωση. Σε θετικό, ας πούμε, συντάγματά μας θα λέγαμε. Μήπως έχετε υπόψη τη βιβλιογραφία για την παραβίαση του Αββάτου του Αγίου Όρους στον Εμφύλιο Πόλεμο όταν μπήκανε στις καριές αντάρτες, στις αντάρτησες μαζί. Βιβλιογραφία υπάρχει τίποτα? Υπάρχουν, έχουν γραφεί κείμενα. Οι πιο πολλές γυναίκες πεθάνανε με γάγκρινα των ποδών. Σχεδόν όλες. Είχαν μπει στην πλατεία του. Σχεδόν οι πιο πολλές με γάγκρινα σκόψαν τα πόδια και σχεδόν όλες με φρικτό κακό θάνατο. Όλες. Όχι, οι ίδιοι το ομολογούν. Οι συγκίνησεις ζουν ακόμη. Και δεύτερον, οι φυσικές συγκίνησεις ομολόγησαν όμως πολλές από αυτές οι γυναίκες δεν τους έβγαινε καθόλου η ψυχή. Μέχρι να πούν το αμάρτημά τους. Μια, δυο, τρεις, πέντε μέρες ψυχοράγημα δεν τους έγινε ψυχή. Ευχές τίποτα. Όταν είπαν και συνήθως ότι επειδή πήγαμε και βαδίσαμε το Άγιον Όρος και ασυλγήσαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτό λοιπόν η ψυχή μας τιμωρείται, αμέσως εξέψεις. Θέλω να γράψω κομμάτι για αυτή τη βιβλιογραφία. Πού θα ψάξω να δω? Ίσως η Ιερά Κοινότητα να έχει τίποτα κείμενα. Για να παίρνει το αίμα και το είδο που ήταν από τον Χριστό, ήταν η συνθήκη να είναι βάλουμε και όλοι μαζί αφού ήταν ξεχωριστά. Ποιο? Όταν κοινωνάμε. Τι βάζουμε το ζέον. Το ζέον είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ζέσης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Γιατί ο Χριστός στη Θεία Κοινωνία έβαλε και νερό μέσα στο κρασί του. Λέγει ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, κερά σας, ευχαριστήσεις, ευλογίες σας, υγειά σας, καλά σας. Αλλά για το ίδιο λέει, για το αίμα λέει και κερά σας. Το κερά σας είναι του ρήματος κεράνιμη. Κεράνιμη σημαίνει ανακατεύω, μιγνίω δηλαδή, δεν είναι. Δύο πράγματα διαφορετικά, βέβαια ταιριαστά. Αλλά τα ανακατεύω, το κάνω μείγμα. Γι' αυτό λέει κεράσας, δεν είναι ότι σε κερνάω. Ναι, εγώ εκέρασα αυτό το ποτήρι, το εκέρασα. Κεράσας με τα ολίγοντι ύδατος. Για να είναι η Θεία Κοινωνία, διότι στη Θεία Κοινωνία πάλι θα βάζουμε εμείς νερό. Βέβαια, εμείς το νερό που το βάζουμε δεν το βάζουμε με την έννοια που το έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Χριστός. Εμείς το κάνουμε κατ' εντολή του Χριστού. Εφόσον κεράσαμε, έτσι και εμείς το κάνουμε αυτό, για να γίνει το αίμα του Χριστού ζεστό. Το ζεστό αίμα είναι ζωντανό. Όταν κοινωνούμε με παγωμένο το αίμα, είναι αμάρτημα. Όταν κοινωνούμε τον Χριστό με αίμα ανοιχτόχρωμο ή ρετσίνα ή άσπρο αίμα, είναι αμάρτημα, δικό μας αμάρτημα και βαρύ αμάρτημα. Και υπάρχει φόβος ο παπάς να απολαστεί. Επίσης το ψωμί που θα γίνει σώμα Χριστού πρέπει να είναι σιταρένιο και όχι κρυθαρένιο ή μπομπότα ή οτιδήποτε να είναι. Σιταρένιο. Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ξεχωρίζαν το σιτάρι, τότε βέβαια το φτιάχνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτά τα σουβάλια, το σιτάρι θα γίνει πρόσφαρα. Και από αυτό το κρασί, αυτό το βαρέλι θα είναι νάμα. Το ξεχωρίζουν, το αφαιρώνουν ειδικά κορίτσια, παρθενικά σώματα. Χέρια και πόδια, τα σκουπίζαμε με τα πόδια, ώστε αυτό το αίμα, αυτό το βαρελάκι θα γίνει αίμα Χριστού. Δεν καταδικόντουσαν, ας πούμε, τα αντρόγινα λόγω των σχέσεων και τίποτα άλλο, να πατήσουν το σταφύλι που θα γίνει αίμα για τη Θεία Κοινωνία. Τόσο ευλάβη είχαν οι άνθρωποι. Αυτά τα πόδια που θα πατήσουν τα σταφύλια και θα βγουν λοιπόν το λόγος και θα βράσει, πρέπει να είναι παιδιά αυτής της ηλικίας και όχι μόνο αυτής της ηλικίας και καθαρά παιδιά. Γιατί μπορεί να μείνει και λοιπόν, είναι δεν είναι. Ο Θεός γνωρίζει, αλλά όσα δεν ήταν στην άκρη, τα υπόλοιπα παιδιά. Και έτσι λοιπόν κάνουμε θαύματα η λειτουργία με τη Θεία Κοινωνία. Και γίνονταν πολλά θαύματα με τη Θεία Κοινωνία. Σήμερα δεν γίνεται σχεδόν ελάχιστα, υπό κανένα. Γιατί εμείς οι ίδιοι παπάδες είμαστε. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Ή όντως δεν καταλαβαίνουμε, αλλά το πιο πολύ κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το μάθημα πάνω. Μετά εσείς φταίτε και εσείς δεν γνωρίζετε τις λόγια σας για τους άλλους. Και εμείς που φταίμε και οι άλλοι ακόμη πιο πολύ φταίμε γιατί κοιμούνται πολύ φορά. Δεν γνωρίζουν και κάνουν πως δεν γνωρίζουν και δεν συμβαίνει. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν και όλοι να προσέχουν τι γίνεται στο μυστήριο. Γιατί
Η χάρη μας θα έρθει σε όλους μας. Και άμα δεν προσέξουμε, δεν θα έρθει η χάρη. Βλέπει ότι ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να πιστεύεις, είναι να εφαρμόσεις τη λεπτομέρεια. Κόκκινο κρασί, καλό κρασί και το ζέο να είναι κοχλαστό. Όχι ζεστό ή πολύ βραστό, κοχλαστό, δηλαδή 100 βαθμών. Δηλαδή, να βράζει, τάκ το κατεβάζει το διάβασμα. Να μην προλάβει να γίνει 80 βαθμούς και 70 βαθμούς. Θέλει να πάμε στο κρύο. Πολλές φορές η θεία κοινωνία είναι κρύο. Το ξέρω. Διότι... Να το δικαιολογήσω όταν είναι πολύ να κοινωνήσω μέχρι όχι, να όχι. Τελευταίο... Είναι πολύ απλό. Το λέγω πάντοτε και δεν ακούει κανένας. Τι πιο απλό είναι ότι θα βάλεις λίγο ζέο, θα κοινωνήσει ο παπάς, τελείωσε. Μετά θα κάνει την... θα βάλει τα άγια κομμάτια του σώματος του Χριστού, δεν είναι. Και μετά θα κάνει την ομιλία. Στο διάστημα αυτό έχει κρυώσει η θέση. Θα γίνει η ομιλία και μετά ξαναμπαίνει πάλι ο παπάς, όπως λέγω, να αρχίσει για λίγα λεπτά το κοινωνικό πάλι, έτσι δεν είναι. Να προλάβει ο παπάς να βάλει το κανονικό σε ποσότητα ζέο που θα το έχει σε ένα θερμό κλειστό, ναι. Καταλάβατε, ναι. Που θα είναι κοχλαστό και αυτό μέσα, το ξαναζεσταίνει στο κανονικό, να βάλει πάρα πολύ, γιατί να βάλει πιο πολύ ζέο, αλλάζει η σύσταση του ίνου. Πρέπει να αισθανθείς γεύση ίνου, όχι αλίμονα να αισθανθείς γεύση αίματος, θα το φτύσει. Ένας που αισθάνεται και γεύση αίματος, το έφτυσε αμέσως. Κοινώνεις και το έφτυσε αμέσως. Δεν πείτε μου το έφτυσες, λέει αίμα, αίμα. Δεν μπορώ να πιω αίμα. Μα είναι αίμα Χριστού. Αίμα Χριστού είναι, αλλά με γεύση ίνου. Άμα γευθώ κάτι άλλο, άμα αισθανθώ κάτι άλλο, εσείς άμα γευθείτε ένα σάπιο πράγμα μέσα, θα το φάτε. Για κάντε το κοιμή. Ένα βδελιγμένο πράγμα. Για πάση. Τίποτα δεν κατεβαίνει. Τίποτα πεθαίνω και δεν το τρώω. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Ένα αισθανόταν ότι σάπιο κρέας. Σάπιο τελείως. Πτώμα είναι. Το έφερε. Το φταίει αμέσω. Ένα άλλο κοινώνησε και κατέβηκε αναμένο κάρβουνο εδώ μέσα. Εδώ. Α το πάει τώρα. Άρχισε να αποκλάζει μέσα εδώ. Σαν να άφηγε κάρβουνο εδώ. Άρχισε να βράζει από μέσα. Να βράζει όμω. Κοκκίνησε. Να βράζει. Δηλαδή, να μην κάνει τέτοια πράγματα ο Χριστός για να αποδείξει ότι είναι ο Χριστός. Και συνήθως τέτοια πράγματα στους εμάς, τους παπάδες κάνει. Γιατί για λίγο πιστεύω τον ιερέα πολλές φορές το μεσαιόν το κάνω συνέχεια. Είναι τρομερή, είναι άνευ προηγουμένου. Από τα ανέκδοτα των παπάδων. Τρομερή πίστη μας και θέλει τέχνη και λεπτομέρειες. Μια λεπτομέρεια συστέλνει τη χάρη και θα τιμωρηθούμε όλοι μας. Γιατί ο λαός πρέπει να πάρει όλη τη χάρη. Δεν συγχωρεί ο Χριστός να μην την πάρει τη χάρη. Γιατί δεν φταίει σε τίποτα άλλο. Αλλά άμα του κάνει, δεν την πάρει τη χάρη, λοιπόν σε τιμωρείς. Εσύ που γνωρίζεις και οδηγείς και κατέχεις το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κοχλαστό για να είναι ζέσης 100 βαθμών. Γι' αυτό λέμε ζέσης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Εκείνη τη στιγμή επιτελούμε την Πεντηκοστή. Γιατί στη Θεία Λειτουργία επιτελούνται όλα τα μυστήρια. Από την προφητεία, γιατί στην πλευρά διαβάζαν και προφητείες, πέντε θήκες, που προφητεύεται για τον Χριστό, η Αγία Προσκομιδή που είναι η γέννηση στον Χριστό, γι' αυτό λέμε ο Εσπηλαίο γεννηθής, γι' αυτό η Φάτρη είναι η Προσκομιδή, μετά έρχεται στη μικρή την είσοδο, πρέπει να το αναλύσουμε μια φορά, που είναι η δημόσια εμφάνιση του Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι το κήρυγμα του Χριστού 3 χρόνια. Γι' αυτό πριν από το Ευαγγέλιο πηγαίνει η λαμπάδα. Η λαμπάδα είναι ο τίμος πρόδρομος. Είναι ο λίχνος του φωτός, του ηλίου. Είναι λαμπάς και ο ήλιος είναι ο Χριστός. Είναι υποχρεωτικά πρέπει να πηγαίνει η λαμπάδα ή λαμπάδες. Όλες και λαμπάδα και λαμπάδες το ίδιο είναι. Ο τίμος πρόδρομος είναι. Ο οποίος ας πούμε λάμπει όσο μια πηγολοπίδα μπροστά στη σούπερ νόβα, στη σούπερ ηλίους. Τι τεράστια διαφορά είναι. Πόσο λάμπει ο Χριστός, πόσο λάμπει ο τύπος πρόδρομος. Γιατί είναι και εδώ. Είναι και ο σφόρος. Είναι πρόδρομος. Είναι Αγία Λέξη. Άστε αυτά τα πράγματα. Πάντως όλα αυτά τα πράγματα που είπατε είναι άγνωστα. Δεν είναι καθόλου άγνωστα. Μισό λεπτό για την Εκκλησία της Ενωρίας. Εγώ νιώθω την ανάγκη να έρθω σήμερα στην Εκκλησία, να σε ακούσω. Δεν νιώθω την ίδια ανάγκη στην Ενωρία, στην Εκκλησία της Ενωρίας. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Ευλόγησε. Τι γιατί ξέρετε και έχει μια κοσμικότητα το πράγμα, δεν έχει αυτή την πισταγωγία. Εδώ προσπαθείς να ησυχάσεις,
να συγκεντρωθείς, όχι για να κάνεις καλή εντύπωση στον πλησίον σου, όχι, δεν είναι επιδεικτικό θέατρο εδώ μέσα, δεν είναι. Συγκεντρώνεις για να ενωθείς, για να γνωρίσεις, για να βιώσεις, για να σου αποκαλυφθεί κάτι. Είμαστε υποχρεωμένοι, πρέπει να το πετύχουμε αυτό, γιατί άμα δεν το πετύχουμε, 1, 2, 3, 5, 10 θα αρχίσουμε να σταματάμε να πηγαίνουμε. Γιατί ξέρεις εδώ δεν έχει ποτέ την αναλογική. Δεν μας ελκύει. Γιατί λέει, όπως πάω γυρίζω, μάλλον και χειρότερα γυρίζω. Σκανδαλίστηκα, δεν ξαναπηγαίνω. Φυσικά, έχεις δίκιο. Μην ξαναπηγαίνεις. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο για να λες πότε θα έρθει η ώρα να πάω. Πότε. Και όταν θα πάω, να μην τελειώσει ποτέ. Πότε, πότε μου συμβαίνει εδώ αυτό, μου συμβαίνει εδώ πέρα. Πότε θα πετύχουμε σε αυτό το μέρος. Και εμείς η λειτουργία και οι άλλοι. Στην τρίτη λειτουργία όλοι συλλειτουργούν με ένα μυστικό τρόπο. Ο Χριστός είναι λειτουργός και εμείς είμαστε μαζί του δίπλα. Ο Χριστός θυσιάζει και ο Χριστός θυσιάζει τον εαυτό του. Είναι ο αρχιερεύς που αυτοθυσιάζεται. Κανένας λειτουργός δεν θυσιάζει και δεν θυσιάζεται ταυτόχρονα. Είναι κάτι το απίστευτο. Και μάλιστα ανεμάκρος. Θα λέγα την άλλη φορά στους Εβραίους που σπουδάζουμε θεολογία στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν καλά παιδιά φοιτητέ, έξυπνοι άνθρωποι, ευφιέστατοι άνθρωποι και έχουμε να γίνουμε ορθόδοξοι όλοι ότι από τότε που ο Χριστός έκανε τη Θεία Λειτουργία ετέθη τηλία και παύλα στις αιματηρές θυσίες της Παλιάς Διαθήκης ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις πόποτε τελεία και παύλα Ιησούς Χριστός. Και το αίμα του. Το αίμα του Χριστού σφραγίζει. Δηλαδή, κλείνει το φάκελο, το σφραγίζει, δεν θα ξανοίξει ποτέ. Και σφραγίζει σημαίνει και ανοίγει καινούργιο φάκελο, που δεν θα κλείσει και αυτός ποτέ. Στην Παλιά Διαθήκη. Ναι. Ήταν εικόνισμα της Θείας του Χριστού. Έπρεπε να χύνεται αίμα, γιατί όλα αυτά συμβολίζαν τον Χριστό. Που και ο Χριστός θα χύσει το δικό του τέμα στο Σταυρό. Λοιπόν, έπρεπε να χύνεται αίμα. Δεν επιτρεπόταν τότε να γίνουν ανέμακτες θείες λειτουργίες. Απογαρυγόταν αυστηρός. Όλες οι λειτουργίες θα είναι με τα αίματος. Ακόμη και ο αρχιερεύς που πήγαινε στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο, όπως ο Ζαχαρίας και τα λοιπά. Ου χωρίς αίματος. Προς Εβραίους επιστολής. Το Αποστόλο Παύλου. Λοιπόν, και τότε αιματηρός. Ο μόνος λειτουργός στη Παλιά Διαθήκη που λειτουργούσε ανεμάκτος, ανεμάκτος, με άρτο και ίνο, είναι ο Μελχισεδέκ. Ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, μετέπειτα Ιερουσαλήμ, ήταν βασιλεύς αυτής της τότε κόμμα πόλης, με ποιος ήταν εξωτερικό. Πεντάλαφος ήταν τώρα στο λεμό. Αφέρεσε στην Παλιά Διαθήκη πάλι. Ναι, βέβαια, είναι σύγχρονο στο Αβραάμ. Ναι. Ο λίγο τύρο είναι 2100 π.Χ. Τόσο πάμε πίσω τώρα, δεν είναι. Βασιλεύς Σαλήμ, τότε ήταν μικρές κόμμες πόλεις, πώς το πούμε στην αρχαία Ελλάδα που ήταν πόλεις κράτη, κάπως έτσι ήταν. Και πέριξε λοιπόν, που ήταν μικρός βασιλής, ένας μικρός βασιλιάς. Λοιπόν, αλλά το σπουδαίο του δεν ήταν ότι ήταν βασιλιάς Σαλήμ, γιατί τίποτα Ιερουσαλήμ που είναι η πόλη της ειρήνης, ότι ήταν και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Οπ! Και ακόμη δεν έχουμε ούτε τον Μωυσή ούτε τον Αρών. Είναι η ιεροσύνη πρώτης λεβιτικής ιεροσύνης. Ούτε τον Ιούδα, ούτε τους αδελφούς αυτού. Κανένα δεν έχω. Και από πού με πάτε, Μελχισεδέκ, χειροτονήθηκες εσύ, ή λέει κανένας υπερβολές και ψέματα. Όχι, όλοι το λένε αλήθεια. Φυσικά. Απλώς το ρωτάμε σε εμάς, δηλαδή. Λοιπόν, ουρανόθεν. Α, ουρανόθεν. Από ποιον, από το πνεύμα του Άγιου. Γιατί και ο Άγιος Αμφιλόχιος, επίσκοπος, ας πούμε, Αμφιλοϊκονίου, και αυτό στην αρχή χειροτονήθηκε ουρανόθεν. Και με το Άγιο Ψήφιος και λέει τι να κάνουμε, λέει πάτερ μου, λέει πρέπει να κάνεις υπακούη τώρα και να σε επικυρώσει για τη χείλη και να κάνεις και εσύ τον δεσπότη και να σωστείς και να κάνεις το διακόνημά σου. Τότε όλοι οι αρχιερείς έπρεπε να είναι επίσκοποι. Όλοι μας μπορούν να γίνουν επίσκοποι, αλλά κανένας δεν μπορεί να γίνει αρχιερεύς. Άλλο αρχιερεύς και άλλο επίσκοπος. Όλοι οι αρχιερείς πρέπει να ήταν επίσκοποι και ήταν επίσκοποι, όπως λέγανε επισκόπους. Επίσκοπος δεν είναι κάθε σπότης αρχιερεύς. Επίσκοπος είναι μόνο ο απαθέστατος αρχιερεύς, ο οποίος επισκοπεί στο τριμερές της ψυχής του που είναι απαθέστατο και στο σώμα του που είναι νεκρωμένο για κάθε μαφίδωνος. Δείξτε μου τέτοιους. Υπάρχουν, αλλά πόσοι είναι αυτοί.
Αυτοί λοιπόν λέγονται επίσκοποι. Αλλά επίσκοποι θα είναι και οι παπάδες και οι διάκοι και οι μοναχοί και οι μοναχές και οι λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, πάσης ηλικίας. Ή πρέπει να γίνουν, τείνουν να γίνουν. Εάν δεν γίνουμε, θα είμαστε εμπαθέστατοι, τι θα είμαστε επίσκοποι. Αν δεν γίνουμε επίσκοποι του εαυτού μας, θα έχουμε επίσκοποι του διάβολου. Να μας επισκοπεί αυτός. Και θα σε αφήσω εγώ να γίνει σαν παθή. Και εγώ τι δουλειά θα κάψω σε αυτά. Κάτσε και που είσαι εκεί πέρα μαζί, θα είμαστε εδώ και πάνω. Άστα το πράγμα. Τα παραμύθια τώρα από το πάνω και το καλό γύρω. Θα δοθεί μάχη, δεν γίνεται σε αυτά πράγματα. Και έτσι λοιπόν ο Μελχισεδέκ χειροτονήθηκε ουρανόθεν από το πνεύμα του Άγιο. Από τον άσταθο Θεολόγο που είναι ο αρχιερεύς. Εις το διηνεκές. Ο Χριστός έχει αιώνιες ιδιότητες της αρχιεροσύνης, της προφητείας και της βασιλείας. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης. Και λοιπόν, τον είπε ο άσταθος λόγος του διαπνεύματος Αγίου να λειτουργεί με άρτον και ίνον. Ειν ιερεύς του Θεού του Υψίστου και προσύνει γεν άρτος και ίνος θυσία των Θεών. Ήρθε λοιπόν ο Αβραάμ που είχε κάνει τον Χλωδογόμογλου και τον νίκησε εκεί πέρα και ελευθέρωσε τον Ανισέντο τον Λότ και έκανε ο παπάς, θα λέγαμε, η αρχιερεύς Μελχισεδέκ Θεία Λειτουργία, ευλόγησε, έκανε, δεν γινόταν καταγιασμός, ήταν αντίτυπα. Ας πούμε, θα λέγαμε, τα κάνουν πρόσφαρα, αντίδωρα θα λέγαμε, γιατί είχε πολύ μεγάλη χάρη. Γονάτισε ο Αβραάμ και τον ευλόγησε ο Μελχισεδέκ. Ιν γαρ ανώτερος του Αβραάμ σχόδα. Το λέει το κείμενο. Γιατί το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Και ο ένας προφήτης και ο άλλος προφήτης. Και ο Αβραάμ ρίζα του Ισραήλ, αλλά ο Μελχισεδέκ ήταν ανώτερος, γιατί και βασιλεύς και προφήτης, αλλά κυρίως ήταν ανώτερος, όχι σαν προφήτης, αλλά σαν ιερέας. Τότε όλοι οι ιερείς ήταν αγιότατοι και προφήτες. Δεν υπήρχε κανένας ιερέας και αρχιερεύς, άμα δεν ήταν προφήτης. Βλέπετε, όλοι οι Άγιοι Πεταθήκες, οι επίσημοι Άγιοι είναι προφήτες. Εκτός από τον Άννα και τον Καϊάφα. Του τύπωσα. Τον Άννα και τον Καϊάφα. Αυτοί δεν είναι τα προφήτες. Σας είναι εδώ στο πάντα ότι το τελευταίο καιρό δέχεται μια σφοδρή επίθεση παλιά διαθήκη. Είναι ένα περιοδικό στην Αθήνα ο Βουγός και ξεκινάει από τη συνέντευξη του Μακόπουλου του μουσικοσυμφέτη να αποβληθεί η παλιά διαθήκη την Ορθοδοξία και από την Κυρία Διαθήκη ως κείμενο ξεχωριστό, αγότριο, επειδή έχει μία βιαιότητα μέσα, επειδή έχει επεμβάσεις του Ιεχωβά, βίαιες επεμβάσεις, καθοδήγηση του λαού του Ισραήλ για πολεμικές εμπέργειες, για πολεμικές επιχειρήσεις, με κάποια αγριότητα, με κάποιο μακελιό, με κάποιες σφαγές. Και υπάρχει μια τέτοια φιλολογία τον τελευταίο καιρό. Μερικά πράγματα σημαίνει ότι ισχύουν τότε, δεν ισχύουν πάντοτε. Ναι. Πολλά πράγματα από μόνο το σταματήσανε, από την εποχή εκείνη. Πολλές εντολές σταματήσανε, δεν έχουν διαχρονικότητα, ήταν προσωρινά τα μέτρα. Έτσι πρέπει να δίνουν ότι η παπάτης καταργήθηκε, έτσι και ο σποντάρης καταργήθηκε. Καταλάβατε, πρέπει να κάνουν θυσίες, καταργήθηκε, πρέπει να κάνουν τις ομονομηνίες, όλα καταργήθηκαν αυτά τα πράγματα, όλα. Δηλαδή τελειοποιήθηκαν. Ερχομένου του Κυρίου παρήλθε η ισχυά του νόμου της χάρτης ελθούσης. Πήγαν στην άκρη όλοι. Αν έτελειο ήλιο, δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα το φαναράκι και να δείχνουμε. Είναι αποδεκτή η παλιά διαθήκη επειδή προφητεύει την έλευση του Ιησού Χριστού. Όλοι. Όλοι. Μετά, άμα δούμε, ας πούμε, τα ανώτατα κείμενα της παλιάς διαθήκης, κυρίως τα προφητικά κείμενα, είναι υψίστη θεολογία. Ας πούμε, παίρνουμε την καθολική επιστολή Ιούδα, του Αδελφοθέου, Ιούδα Αδελφοθέου, που είναι ένα κεφάλαιο μόνο, το είχαμε διαβάσει μια φορά, θυμάσαι. Είναι πολύ λίγο σύντομο. Ένα κεφάλαιο είναι. Εκεί μέσα ο Απόστολος Ιούδας, ο Αδελφόθεος, όχι ο Ισκαριώτης, ο Αδελφόθεος, ο λεγόμενος Λεβαίος ή Θαδαίος. Έχει τρία νόματα. Αυτός προφητεύει, είναι έβδομος από Αδάμ. Αδάμ, Άβελ, πήγε, φωνεύτηκε, Σιβ, Ενός, Καϊνάν, Μαλερία, Ιάρεδ, Ενόχ. Ιάδεδ. Ιάρεδ. Ιάδεδ. Ιάρεδ. Δεδ. Ιάρεδ. Ιαρέλ. Όχι Ιαρέλ. Τι λέγω, δεν ακούς. Όχι. Δεν ακούς.
Ιάρεδ. Ιάρεδ. Ενόχ, Μαθουσάλας, Λάμεχ, Νόε. Και μετά το Νόε, άλλες 11 γενές και φτάσαμε στον Αβραάμ. Λοιπόν, 7ος από Αδάμ, Ενόχ, πριν μετετεθεί, όσο στον ουρανό, διαπρέμβαση γιο όπως ο Ηλίας αργότερα, προφητεύει και την προφητεία του την μεταδίδανε η διάδοχη του από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα και έφτασε μέχρι την εποχή των Αποστόλων. Και ο Απόστολος Ιούδας την γράφει. Προεφύτευση λέγει 7ος από Αδάμ Ενόχ λέγω. Ο Κύριος της δόξης σας, το μεταφράζω τώρα. Ήρθε λέει τη δευτέρα φορά με χιλιάδες και μυριάδες αγγέλους να κρίνει όλη την οικουμένη εν δόξη. Και ποιος θα σταθεί ενώπιον των, από το πυρ που θα καίει ενώπιον των. Επτά στο 29. Προφητεύει, επαναλαμβάνω, την δευτέρα παρουσία του Χριστού. Επομένως γνωρίζει για την πρώτη. Κανείς δεν μπορεί να προφητεύσει τη δευτέρα, άμα δεν γνωρίζει να προφητεύσει την πρώτη. Και γνωρίζει λοιπόν για την πρώτη και την πρώτη δυνάμει να την αναλύσουν άλλοι. Τι μετέπειτα προφήτες. Αυτός είναι ο πρώτος προφήτης που προφητεύει για χιλιάδες χρόνια μετέπειτα. Τι βιλένε κι ας είναι. Και μάλιστα το γράφει με καθαρότητα. Ο δεύτερος που έχει τέτοια τρανή αποκάλυψη είναι ο Απόστολος, ο προφήτης Δανίλ. Αυτός είναι το 500 περίπου πρόχος. Είναι κατά πολύ νεότερο, δηλαδή, ας πούμε, πολυσέγγωνο. Πολλές γενές περάσανε. Δεν υπάρχει χρονικό ορίζοντα στον οποίο να τοποθετήσουμε τη δεύτερη παρουσία. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την ποιότητα όταν συμπληρωθεί, όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των σωσμένων, ναι, που ο Θεός γνωρίζει, τότε θα κλείσει ο φάκελος του κόσμου τότε. Όπως όταν έγινε κυβωτός, ο Νόε χτυπούσε το τάλαντο μέχρι να μαζευτούν όλα τα ζωάκια. Στο τέλος ήρθε και η χελώνα, σιγά. Τι να κάνω. Η εσχατολογική άποψη που στηρίζει. Πώς. Την εσχατολογία στο άνθρωπο. Ποια. Την έλλειψη συντέλεια του κόσμου. Την εσχατολογική άποψη. Ο προφητεία. Όλοι οι προφητεία έχουν αυτό το πράγμα. Το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Και εδώ και λέγει και ειδού εγώ ημί με θυμών πάσα στις ημέρες έως της συντελείας του αιώνος αμήν. Και τελειώνει το από το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαία. Το πρώτο είναι ο θυνών. Αυτό είναι. Έως της συντελείας σημαίνει έως της δευτέρας παρουσίας. Μα είπε και τη διάπραση και ολόκληρο Ευαγγέλιο στο 25 καφέλο κατά Ματθαία. Το έχει αναλύσει ο Χριστός. Δεν είναι μόνο η προφητεία σε άλλα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος νωρίτερα τα είπε αυτά τα πράγματα. Και τα είπε με προφητείες, τα είπε με παραβολές, τα είπε πολλές φορές. Πολλές φορές. Λοιπόν, είναι να πάρουμε τα διαχρονικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία έχουν αιώνιο κύρος, ότι λυπήθηκαμε έχουν την Διαθήκη, αλλά αυτά είναι πολύ σπουδαία κείμενα, γιατί είναι τόσο πίσω και προφητεύουν τόσο σπουδαία κείμενα. Μερικά όμως θέματα που αφορούν, ας πούμε, τη διατροφή, την πολιτεία, τους νόμους, τον Αβραίο της τότε εποχής, τότε αυτά αυτομάτως αυτοκαταργήθηκαν, γιατί τελειοποιήθηκαν. Δεν ισχύουν σήμερα. Πολλές διατάξεις δεν ισχύουν, όχι πως ήταν άχυρες, αλλά ήταν προσωρινές. Και πάρα πολλά που λέγει, πάρα πολλά τις Διαθήκες ισχύουν για τότε. Μετά αυτά, δεν ισχύει για σήμερα. Η πολέμη της κοινής αλλά διαθήκης, οι 10 εντολές ισχύουν. Δεν είναι πάντα της κοινής διαθήκης και δεν επιχείρημα έχουν. Φέρει όταν πέθανε ο Ιησούς ενέλαβε ο Ιησούς του Δαβίδ την ηγεσία των Ισραηλιτών και δίνει εντολές ο Ιεχωβά πώς να κυριεύσει την Νινεβή, τι μακελό και τι σφαγές να κάνει μετά την Νινεβή να επιτεθούν οι Ισραηλοί σε δύο τις πόλεις είχε και τους δίνει ακόμη και το στρατηγικό σχέδιο. Μερικοί Ισραηλίτες άντρες να μην έξω τα τείχη της πόλεως, να τους δουν οι πολιορκημένοι κάποιοι κινησία να τους επιτεθούν, άλλοι να στήσουν έδρα και να μπουν μέσα και τους δίνει εντολή να μην αφήσει τίποτα ζωντανό. Αυτό επικαλούνται οι πολέμοι της παλιάς. Ναι. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή να εξορδώσει κάθε δύσκολο παιδιά, γυναίκες, γέρους. Ναι. Αυτό ναι. Αποκαλύπτει τι χαόδης κατάσταση υπήρχε τότε και τι δαιμονισμός και τι αμαρτία υπήρχε. Ώστε να λέγει ο Θεός αυτή δεν αξίζει να ζήσουν άλλο. Φτάνει ως εδώ.
Δηλαδή, όταν ήρθε η ώρα ο Χριστός να κάνει τον οικουμενικό κατακλυσμό, δηλαδή πονάει η ψυχή σου. Εμείς όπως το βλέπουμε, στην ανθρωπή μας. Καλά, δεν υπήρχε ούτε ένας, ούτε μικρός, γιατί είναι άδικο έστω και ένας μικρός, να πολυστείς δεν είναι. Τι λέγει εκεί πέρα ο Αβραάμ, λέει. Και απολέσεις, λέει, έστω και χάρη το 10, όλη την πόλη, όλο τον κόσμο, τον απολέσεις. Έναν δίκιο θα το χάσεις, όχι. Επομένως για να πνιγούν όλοι δεν υπήρχε ούτε ένας. Γιατί αλλιώς ήταν άδικο για τον Θεό να πνιγούν όλοι. Και χάρη των κακών ανθρώπων πνίγηκαν και τα ζώα που δεν φταίγανε. Και τα πουλάκια τα οποία βράχτηκαν πνίγηκαν και αυτά. Εκτός από τα ψάρια, τέλος πάντων τα ψάρια είναι σαν κινητές πέντε, δεν καταλαβαίνω. Τα ανώτερα όμως αντιλαμβάνονται, διαστάθηκαν. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, ποιος φταίει, γιατί να πληρώσω εγώ, τι χρωστάω. Αλλά οι άνθρωποι ως άνθρωποι ήταν όλοι μολυσμένοι, όλοι. Η αμαρτία είναι συλλογική, να αμαρτάμε. Εγώ κατά κάποιο τρόπο η αμαρτία δικαιούται συλλογικό χαρακτήρα. Και ο Θεός δεν τους έδειξε επειδή ήταν αμαρτωλοί ή πολύ αμαρτωλοί. Όχι. Όχι. Γιατί ο Θεός είναι αμαρτωλών μετανοούντων. Τους κατέστρεψε διότι δεν είχαν ποτέ διάθεση επιστροφής και μετανοίας. Αυτό υπογραμμίζουμε. Δεν επνίγησαν λόγω αμαρτίας, γιατί τότε όλοι πρέπει να πνιγούμε λίγο πολύ. Ή να μην σωστούν. Δεν είναι έτσι. Αλλά δεν υπήρχε διάθεση ούτε μια μετανία στο μέλλον. Ο Θεός του Ασάκρα γνώση γνωρίζει ότι αυτοί εφόσον δεν θα μετανοήσουν ποτέ έως εδώ και πολύ χάρη τους κάνει, γιατί αν τους πάρει τώρα θα τιμωρούνται λιγότερο. Αν τους αφήσει πάλι θα χαθούν, θα τιμωρούνται περισσότερο. Συμφέρει λοιπόν να σταματήσουν τώρα. Γι' αυτό και πολλούς ευνηδίως τους παίρνει, μήπως και βρουν έλλειος. Είναι, κάπου έχω διαβάσει, είναι από τον Άγιο Νόε, από τότε υπάρχει το κατήλι. Από την παλιά βιβλία. Και μετά από την τεχνική. Θα ρωτήσω κάτι, το πολύ ωραία. Ο κύριος μίλησε προηγουμένως για συλλογική αμαρτία. Ανεξάρτητα αν υπάρχει συλλογική αμαρτία ή όχι, η ευθύνη, η ηθική του καθενός είναι προσωπική. Οι αμαρτίες δεν μεταβιβάζονται σε κανένα. Δεν είναι μικρόβια να μεταβιβάζονται, ούτε γίνονται φανερά και γνωστές άμα δεν τις πούμε. Έτσι δεν είναι. Μα τις κουβαλάμε μέσα μας. Μολύνεται το περιβάλλον με την έννοια ότι ο άνθρωπος όταν είναι φορεύστης χάρητος, μεταδίδει και τη χάρη και αρωματίζεται και αγιάζεται και η ατμόσφαιρα. Με την έννοια αυτή. Όταν όμως δεν μεταδίδεις χάρη, με την έννοια αυτή μολύνεται το περιβάλλον. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι φορεύσεις χάρητος. Όταν δεν είναι φορεύσεις χάρητος, δεν είναι φορεύσεις, ας πούμε, δαιμονίων. Αλλά τα δαιμόνια, οι κυπρεσμοί είναι μέσα μας, έτσι δεν είναι. Γιατί είναι αυτοί, ο άνθρωπος δεν είναι φορεύσεις χάρητος. Δεν είναι αγωγός της χάρητος. Δεν έχω καμιά δυσκολία να σας πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο ας μην λέμε πολλά πράγματα. Η αμαρτία είναι αυτός ο σκοπός της ζωής των ανθρώπων. Εγώ που βγαίνω έξω, και εσείς βέβαια που ζείτε συνεχώς, και ασχολούμαι με το καλό κομμάτι, μία γνώδα στο κακό κομμάτι, έτσι δεν είναι, που γνωρίζουμε λεπτομέρειες και στην εξομολόγηση, αλλά ασχολούμενοι με το καλό κομμάτι των ανθρώπων, πανελλαδικός και παγκοσμίως, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Διότι ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη, ας πούμε, η Εκκλησία του Χριστού, ανά την Οικουμένη, αυξάνει γεωμετρικώς σε αριθμό και κυρίως σε ποιότητα. Όχι τόσο σε αριθμό και σε αριθμό, αλλά σε αριθμό λίγο. Αλλά σε ποιότητα πάρα πολύ. Ακριβώς. Και σε νέους ανθρώπους. Διότι όλοι βλέπουν τώρα ότι δεν γίνεται να ζήσουν χωρίς την Ορθοδοξία, χωρίς τον Χριστό. Δεν γίνεται. Το ίδιο το λένε. Δεν θα τους πω. Σου κάνουν κατήχηση, προπαγάνδα που λένε. Ήδη το λέω. Γύρω-γύρω-γύρω ξαναγυρίζουν πάλι σε αυτό που λένε οι άλλοι πατέρες. Διότι είναι προφητευμένο ότι στο τέλος θα είναι η Ορθοδοξία και ο Χριστός. Δεν το λέμε εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι. Ούτε προβάλλουμε τον Ορθοδοξία, δεν αυτοπροβάλλεται. Δεν χρειάζεται να πούμε ο ήλιος λάμπει, πιστέψτε, σας παρακαλούμε, λάμπει ο ήλιος. Όποιος έχει να δεν καταλάβει. Θα εκτιμήσει αμέσως, δεν χρειάζεται να. Αλλά ο Απόστολος Παύλος σε μια από τις επιστολές που θυμάμαι ακριβώς, μιλάει ότι σε κάποιου χρόνου ναι, και ναι, τα λοιπά, ναι, θα έχουν ναι, την ναι, καμιά αντίθεση. Αυτοί που θα βαδίζουν στον δρόμο θα είναι να αλλάξουν. Έτσι. Αλλά αυτό το ελάχιστο, πάντοτε στους ασκάπους χρόνους, όσο προχωρούμε, λιγοστεύει και άλλο, είναι και κρύβεται στον χρόνο. Προσέξτε, κρύβεται. Και επειδή
δεν προβάλλεται, δεν έχει τύμπανα και κουδούνια για να γίνεται, δεν δημοσιεύεται, δεν γνωρίζουμε και πώς είναι και κρυμμένοι εν Χριστώ. Και μάλιστα σε μεγάλες καταστάσεις και εμπειρίες. Ακούμε πράγματα πολύ θαυμαστά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλες καταστάσεις και εμπειρίες, προχωρημένα επίπεδα ευλαβίας. Και λέει ότι πάσε στη σειρά να παραμείνουμε στην αφάνεια, μη γίνομαι γνωστή και μα βγει το όνομα, χαθήκαμε. Και είναι αυτή η λαϊκή. Ένας μεγάλος άνθρωπος είναι και κληρική και μοναχή, αλλά για λαϊκούς γνωρίζω εγώ αρκετές ψυχές. Και λέω, κοιτάξτε, αυτά τα άτομα, επειδή είναι πάνω από 10, όπως λέγει ο Αβραάμ με τον Χριστό, χάρη αυτό το 10 που δεν είναι μόνο 10, αλλά πολλά 10 επί 10 επί 10, συντηρούν και την πόλη και δεν καταστρέφεται και το έθνος και την περιοχή τους. Δηλαδή είναι η αντίρροπη δύναμη κατά τη αμαρτία. Είναι η Παναγία η οποία δεν επιγονατιστεί, είναι οι Άγιοι Άγγελοι, είναι οι Άγιοι Πατρές, το σημάδι που μαρτυρήσαν όλοι δέονται εκτενώς στον Χριστό, αλλά είναι και οι επιγείς, ανά πάσα στιγμή, οι ζώντες επιγείς, οι οποίοι δέονται για τον δικό τους κόσμο, για την δική τους αμαρτία, για τις ψυχές, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό έλεγε ένας γένος, λέει, δεν έχω γνωρίσει επί της γης πιο μεγάλη προσφορά, πιο μεγάλη ελεημοσύνη στον κόσμο από τη Θεία Λειτουργία. Είναι η πρώτη προσφορά η Θεία Λειτουργία. Η δεύτερη είναι να προσεύχεις για όλο τον κόσμο με τα δακρύο. Για όλο τον κόσμο με τα δακρύο. Αυτό δεν γίνεται φανερό, γιατί δεν το βλέπει ο άλλος. Και αφού δεν το βλέπει, δεν το πιστεύει. Και αν το πιστεύει, τι θα βγει. Πρέπει να το εφαρμόσει κάποιο. Και αν δεν το εφαρμόσει, πάλι δεν το πιστεύει. Ε, και τώρα προσεύχεσαι κι εσύ. Δηλαδή λέει, ό,τι προσεύχομαι κι εγώ, προσεύχεσαι κι εσύ. Το βλέπει από τη δική του την εμπειρία και λέει. Και το άλλο είναι η από κοντά προσφορά και λοιμοσύνη με συζήτηση, με λόγο και με έργο. Με πράξη. Και υλικά και πνευματικά. Πάντως ξαναγυρίζω στο Μελχισεδέκ, ο οποίος έκανε ο μόνος στην ανέμεινη χειρουργία. Έκτοτε μετά εκοιμήθη, απέθανε εθνιδίως, δεν το έμαθε κανένας, δεν είμαστε κανένα στη συνέχεια. Δεν ασχολήθηκε ποτέ για τον παπά του, για τη μαμά του, για τους συνεχούς τους συγγενείς του, τίποτα. Δεν ομίλησε ποτέ έτσι φανερά. Και γι' αυτό ονομάζεται απάτρ και αμήτωρ, δηλαδή από την απάθεια που είχε, διότι ήταν όλος το Θεό αφιερωμένος. Δηλαδή, σαν να κατέβει με τον από τον άλλο κόσμο, από τον ουρανό, ενώ ζούσε στη γη, όλος ο νους ήταν στον ουρανό. Όλος, σε όλη του τη ζωή. Μα ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιο γεγονός και μετά ξαφνικά λοιπόν ένα τέτοιο γίγαντα του πνεύματος, ξαφνικά τάκ, γυρίζουμε στη σειρά, πάει μέχρι τη δέκα. Τι έγινε μέχρι τη δέκα. Καλά, για έναν τόσο πολύ μεγάλο έτσι ξαφνικά σιωπά, δεν έχουμε την κατάληξη. Δεν έχουμε την κατάληξη, έτσι θα λέει ο Κύριος. Δείτε αρχή έχουν, δείτε τέλος έχουν. Και γι' αυτό το ονομάσαμε. Πού εκοιμήθηκε, ποιος το έμαθε, πού, με ποιο τρόπο, τίποτα. Μια ερώτηση με υποβάλλω, να επιστρέψω πάλι στην εποχή μας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει αποτελεσματική αντίσταση, τελεσφόρος αντίσταση, σε αυτή την επέλαση της παγκοσμιοποίησης, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, και ο στόχος βέβαια και η Ορθοδοξία. Κοιτάξτε, η Ορθοδοξία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Η παγκοσμιοποίηση σε καταλαβαίνω. Η Ορθοδοξία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Γιατί? Οι Ορθόδοξοι θα πάθουν. Όσοι Ορθόδοξοι θα πάθουν. Αν θέλουν, θα πάθουν. Αν δεν θέλουν, δεν θα πάθουν. Η Ορθοδοξία στην Εκκλησία δεν θα πάθει ποτέ τίποτα, γιατί δεν έχει σχέση με εμάς. Έχει σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θεμελιώνει την Εκκλησία στη δική του την πίστη. Αυτή η πίστη δεν ξεριζώνεται και δεν γκρεμίζεται. Και πύλη Άδου, πού κατησχίσουν είναι αυτές, πόποτε. Πύλη Άδου, ξέρεις ποιοι είναι οι πύλοι Άδου. Ρώτησα κάποιον, ποιοι είναι οι πύλες του Άδου που δεν θα γκρεμίσουν ποτέ την Εκκλησία. Θέλω να ακούσω τη λέξη πύλες Άδου. Ανάλυσε το και κάνει και ομιλία. Πύλες Άδου. Ποιοι είναι οι πύλες Άδου? Πύλες Άδου, εδώ πύλες. Πύλες. Το στόμα είναι ζωή και θάνατος εν τη γλώσσα σου. Το λέει και ο σοφός ο λόγος. Λοιπόν, εάν έχεις πνεύμα ζωοποιών και ο λόγος θα ζωοποιείς τον άλλο. Δηλαδή, τα στόματα του σατανά, τα όνα του διαβόλου και του αντιχρίστου, όσο και να πούν, όσα και να κηρύξουν, όσα και να γράψουν, δεν θα νικήσουν ποτέ την Εκκλησία. Θεμελιώθηκε γάρ
στην πέτρα. Η γάρα πέτρα είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Πέτρος, η πέτρα που λένε άλλοι. Εδώ είναι ο Χριστός, είναι ο Πέτρος. Ο Χριστός είναι. Και ο Χριστός δεν κουνέται. Μπορείς να κουνήσεις ένα βράχο, μια πέτρα, αλλά μια οροσερά και μια συστοιχεία οροσερό, με τίποτα, με τίποτα. Ευκολότερα κουνάς όλα τα ουράλια, όρη και τα Ιβαλάια, παρά την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί είναι θεμελιωμένη στον εαυτό του πώς το κουνάει. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, που μπορεί να κουνήσει εμένα σε κανένα, έτσι είναι και την Εκκλησία μου. Τώρα, αν ο αριθμός των Ορθόδοξων είναι λιγότερος ή περισσότερος, αυτό είναι μια... κάτι που δεν μας απασχολεί πάντοτε. Ήταν περισσότεροι και λιγότεροι. Δεν μετρέται με αριθμό, μετρέται με απόδοση και τι γίνεται μέσω αυτών των πιστών του Χριστού. Δεύτερον, ότι λοιπόν αυτά τα όργανα του διαβόλου, όσο και να κάνουν στον νόμο και μέχρι τον Θεό Αντίχριστο, δεν θα τον νικήσουν ποτέ. Η νίκη είναι του Χριστού. Το προφητεύει ο Χριστός. Δεύτερον, και πύλες άδου ου κατησχίσουν σε ναυτής. Αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πολιορκεί ένα τείχος που λέγεται κόλασης ή καλύτερα άδης. Και θα σπάσει τις πόρτες του άδου για να αρπάξει μέσα από τον άδειο ψυχές να τις φέρει στον Χριστό. Αυτό τώρα είναι. Στην πλάνη, στην αίρεση, στην αμετανοησία, στη σκληροκαρδία, στα τόσα φρικτά αμαρτήματα, στη τόση μεγάλη σατανολατρία, σε τόσες αιρέσεις, σε τόσα πράγματα. Όλα αυτά είναι ένας νοητός άδειος. Ένας φραγμός, ένα τείχος. Η Εκκλησία πολιορκεί. Αλλά και ο διάβολος την πολιορκεί. Αλλά και η Εκκλησία πολιορκεί. Κοιτάξτε τώρα, και οι δυο πολιορκούν ο ένας τον άλλο. Αλλά στο τέλος, όπως ο Χριστός έσπασε τα σκλής του άδου και τη θύρα και τη συνέδεψε να πάνε και μοχλούς, τα εξαφάνισε όλα. Νοητά δεν πήγε, αυτό δεν είναι υλικά πράγματα. Το ίδιο κάνουν και οι Ορθόδοξοι. Όλοι οι Ορθόδοξοι, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί. Ανάλογα με την πίστη τους. Πρώτα το κάνουν αυτό στον εαυτό τους, όχι στον άλλον. Πρώτα θα κάνεις την αποστολή σε σένα. Θα τακτοποιήσεις τον εαυτό σου. Έχεις τόση δουλειά να ασχολείσαι μια ζωή με τον εαυτό σου. Και δεν σου φτάνει μια ζωή στην έρευνα. Δεύτερον, από αγάπη και ελεημοσύνη και συγκατάβαση, ασχολείσαι και λίγο και με τον άλλο και με τους άλλους. Γιατί αυτό το πράγμα το θέλει ο Χριστός. Δεν λοιπόν να αγαπήσεις τον εαυτό σου, όπως θέλει ο Κύριος ο Θεός σου. Αυτό το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός, αγαπήσεις τον εαυτό σου, όπως θέλει Κύριος ο Θεός σου. Σας το μεταφράζω τώρα σε ανάλυση, τη δευτέρα εντολή. Και πώς θέλει ο Θεός να αγαπήσει τον εαυτό σου? Αγαπήσει τον εαυτό σου ή να σώσει τον εαυτό σου. Α, έτσι λοιπόν. Όταν σώσει τον εαυτό σου, αγαπά τον εαυτό σου. Να είναι ευλογημένο. Αγαπήσει και τον πλησίον σου ω εαυτό σου. Λοιπόν, να κοιτάξει να σωθεί και ο πλησίον σου. Αγαπήσει και τον εχθρό σου ω τον εαυτό σου. Ο, και ποιο είναι ο εχθρό? Ο διάβολο? Όχι. Οι άνθρωποι. Μα λέγω, δεν έχω εχθρού. Σε έχουν οι άλλοι. Δεν σε αγαπούν όλοι. Ούτε και στην ξέρω αν του αγαπά όλου. Αν και του αγαπά όλου, πάντω δεν σε αγαπούν όλοι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν εχθροί από πλευρά του. Λοιπόν, θα έρχεσαι για αυτού και ο Θεός σε βραβεύει γιατί εφαρμόζει τη δευτέρα εντολή. Αν δεν θα αγαπήσει τον διάβολο, βέβαια ο Θεός αγαπά τον διάβολο, αλλά μην να φτάσουμε στα μέτρα να λέμε αγαπάω τον διάβολο, γιατί σημαίνει συμπεριφέρεσαι με τον διάβολο. Θα το ερμηνεύσουν και θα λέει πάει αυτό στο πλανήτη και χάζεψε. Μόνο ο Θεός μπορεί να αγαπάει γιατί δεν του είχαν. Και έτσι λοιπόν λέγει ο Θεός, αγαπήσεις τον άνθρωπο όπως αγαπάς και τον Θεό. Εκεί θα φτάσουμε. Η αγάπη στον πλησίον είναι όπως στην αγάπη του Θεού. Μόνο που έρχεται λίγο η Δευτέρα. Για να τολμήσει να πει στην Κυρία Θήκη ότι όλος ο νόμος και ο παλιός και ο νέος κρέμονται. Δηλαδή είναι σαν δύο ψηλές κλωστές και ένα τεράστιο βάρος σε δύο κλωστούλες. Αγάπη στον Θεό, αγάπη στον άνθρωπο. Σε όλους, φίλους και εχθρούς. Εδώ δεν έχουμε φίλους και εχθρούς. Παλιός νόμος λέει αγαπήσεις τον μισή σου και μισή τον εχθρό σου και ήταν όλοι εχθροί που σημαίνει. Λέει, ήμασταν δύο φίλοι, μαλώσαμε ξαφνικά και γίναμε οι πιο άσχημοι εχθροί. Λοιπόν, τι λέει ο Θεός, μισή τον εχθρό σου. Οφθαλμό αντιοφθαλμό. Λοιπόν, θα σου βγάλω όλα τα δόντια, θα σου βγάλω τα μάτια, θα σου βγάλω το κεφάλι. Θα σε καθαρίσω, το λέει και ο Θεός. Και έχω και τον Θεό βοηθό. Και γινόταν μακίνιο συνέχεια, δεν είναι. Ήρθε ο νόμος και λέγει, όχι επιθυμίσει τον πλησίο σου. Αγαπήσει φίλων και εχθρών, όπω κυρίω τον Θεό. Οπ! Και αποκλείστηκε και παραδόθηκε. Και τον εαυτό σου θα αγαπήσει, θα τον σώσει, αλλά και τον πλησίο σου θα τον αγαπήσει. Πρώτα τον αγαπά με την προσευχή. Όποιο δεν προσεύχεται για του άλλου,
δεν αγαπάει τους άλλους. Ας λέμε λόγια και ας κάνουμε έργα. Είναι σάπια κούφια. Και σάπια και κούφια. Εάν δεν προσευχόμαστε, λέει ο Άγιος Ιακωσύρος, λέει, θα γονατίσεις, θα προσέχεσαι με πονημένη καρδία. Μα δεν μπορώ, Άγιε το Θεό, να προσπαθήσεις. Προσπαθώ και δεν μπορώ. Ξαναπροσπάθησε. Δεν μπορώ. Προσπάθησε. Επιμένει και ο Άγιος Ιακωσύρος. Θα προσεύχεσαι με τα δακρύα για τον πλησία σου. Μα δεν μου βγαίνει, δεν σου βγει. Και τι θα πει στο τέλος. Το βλέπει ο Θεός, λέει. Και δεν αλλάζει. Εσύ αλλάζεις. Κάνε το. Είναι εντολή του Κυρίου. Είναι η δευτέρα εντολή. Άμα δεν εφαρμόζουμε τη Δευτέρα, πώς θα πάμε στην Τρίτη, στην Πέμπτη, στην Δεκάτη. Εγώ στη Δευτέρα σκοντάφτουν. Όταν στη Δευτέρα πάρεις κάτω από τη βάση, δεν περνάς στο μάθημα. Όταν στα πρωτεύοντα πάρουμε κάτω από τη βάση, τα δευτέρα δεν χρειάζονται. Στα πρωτεύοντα να αριστεύσουμε. Τα πρωτεύοντα είναι δύο. Τα πρωτεύοντα είναι δύο. Η αγάπη στον Δυτικό Θεό και η αγάπη στον Πλησίον. Αλλά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ομοιομόρφος πιάνει ιδιωτελώς. Δεν περιμένω από σένα τίποτα και από κανένα τίποτα. Θα δίνω, λέει, κι εγώ θα σου δώσω. Δώσε αν θέλεις. Αλλά αν δεν δώσεις, δώσεις, δεν δώσεις, δεν με απασχολεί. Δεν είμαστε έμποροι και δεν παζαρεύομαι. Θα δίδομαι επειδή θέλει ο Θεός. Ο Θεός δίνει και δεν περιμένει τίποτα από εμάς. Τι θα του δώσω, όλα τα δικά του. Πάντα τα σάιωμα. Τα σάκτο σώμα. Αλλά αυτή η δευτερή εντολή τη αγάπη με διαβολή του καλού Σαμαρίτου και με τόσε άλλε παραβολέ μα έχει προβληματίσει ότι δεν αγαπάμε όλου. Και δεν αγαπάμε και αυτούς που αγαπάμε ομοιομόρφους. Οπότε εκεί βλέπουμε, ας πούμε, κατά πόσο χωλαίνομαι στην ιδιοτέλεια. Είναι τα κεκριμένα μας πάθη τα οποία πρώτα απ' όλα εμείς το λέμε ότι κάποιος ο οποίος με αγαπάει και με προσέχει, το μεσέχω λίγο. Αφού με βρίζει, με ονειδίζει, με επιτιμά, με σκανδαλίζει, με πειράζει. Στο τέλος και εγώ αποφάσισα, τελείς. Α, έτσι, λέει, τι να κάνουμε, α, το δικαιολογούμε τώρα και από πάνω, τι να κάνουμε. Και εντολή της αγάπης του Δευτέρου λέει, τι να κάνουμε, λέει, είμαστε εμπαθείς. Αυτά μην τα λες σε μένα, στον κόσμο, άντα πες. Γιατί ο Χριστός δεν θα αλλάξει τον νόμο του και βάσει αυτού του νόμου θα σε κρίνει και σένα και εμένα και όλους μας. Δεν πρόκειται να ξεφύγει κανένας. Από ότι και δόθηκε ο νόμος, όλος ο κόσμος θα κρυθεί βάσει Ευαγγελίου. Μα που δεν πιστεύει στο Ευαγγελίο, που δεν είναι Ορθόδοξο. Έχει τη συνείδηση. Βάσει συνειδήσεω θα κρυθεί. Πλην των Εβραίων που θα κρυθούν βάσει παλιών νόμων και θα καταδικάσουν άπαντες. Που δεν πιστεύω. Γιατί όλος ο παλιός νόμος για τον Χριστό μιλάει. Όποιος δεν λατρεύει Ιησού Χριστό, ενσαρκεί ελληνιδότα, εκ του διαβόλου εστί και αντίχεστος εστί. Και γέννημα διαβόλου, έχει δεινό. Έχει δεινό, είναι ο διάβολος δηλαδή. Αυτός είναι γέννημα διαβόλου. Αντί να του πει γέννημα διαβόλου, του λέγει ο Άγιος Πρόδρομος, λοιπόν ευγενικά, λέει γεννήματα έχει δεινό, επειδή και τα φιδάκια της εχίδνας, φωνεύουν την κυρία μας και βγαίνουν. Λοιπόν, αντί να του πει, λέει, γε του Σατανά, όχι, δεν λέει, άσχη το διάβολο. Αυτό είναι χειρότερο να του πει ιό του Σατανά. Ο πατέρα σα είναι, λέει, ο διάβολο. Ήταν πολύ βαριά η έκφραση. Δηλαδή, σπάνια βλέπει τον Χριστό που είναι τόσο ευγενή να εφαρμόζει τέτοιε εκφράσει, λέει, τα είχε κατά του γραμματείου και φαρισαίων. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτυχε εκείνη η τύπη να είναι αμετανόητη. Προσέξτε, γιατί ο Χριστός πάντοτε διπλά ενεργεί. Ό,τι και να κάνει, ταυτοχρόνως διπλά ενεργεί. Ταυτοχρόνως διπλά τα ενεργεί. Δηλαδή, ομιλιός άνθρωπος, αλλά τα λόγια του έχουν θεϊκή χάρη και ενέργεια. Δεν είναι ομιλή εμπαθός. Ομιλή θεϊκός δι' ανθρωπίνης λαλιάς. Λοιπόν, εφόσον φανερώνει βαριές όταν λέγει ουέ, στο οποίο στέκει πάνω στον καταμαρθέα. Τους έχει, πότε, 8-9, τους έχει τσακίσει τα κόκαλα, ουέ. Δηλαδή το ουέ μεταφράζεται στην εμπειρία. Τι κόλασε σας περιμένει. Δεν το λέμε κι εμείς έτσι. Αυτό το λέει και ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν παίρνει το λόγο του πίσω. Ούτε λέει, συγγνώμη, καλά μου παιδάκι, μου το δείξα τώρα, έκανα λάθος, τι να κάνω, αλλάξω το Ευαγγέλιο. Γράψου, διαφθάσου τώρα, πάω στο γρήγορα. Δεν είναι έτσι. Προφητεύει ο Χριστός ότι αυτοί απέθαναν ισοβίως αμετανόητα. Μέχρι τέλος, ή τότε. Είναι τέλος, ο Θεός μας. Επομένως, το όταν λέμε κι εμείς ουέ, σημαίνει αλίμονα. Όταν λέει ο Χριστός ουέ, αποκαλύπτει τι κόλαση τον περιμένει. Και δεν τον απειλεί, δεν τον φοβίζει. Αποκαλύπτει ότι αυτό το πράγμα θα γίνει και έγινε. Οντολογικά, πραγματικά έγινε. Αυτό είναι προφητικό χάρισμα, ότι να γνωρίζει ο Χριστός τι θα κάνει. Γιατί
Τους άλλους αμαρτωλούς που ήταν πολύ αμαρτωλοί τους έλεγε πρώτα απ' όλα τους συγχωρείς τις αμαρτίες. Μόλις τις συγχωρείς τις αμαρτίες, οπ, αμέσως ο άνθρωπος έγινε αναμάρτητος. Τέκνον αφαίοντες οι αμαρτίες. Πολλές λίγες αυτές. Λοιπόν, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε και πήρε με τον γράμμα του στην πλάτη του αναμάρτητος. Όχι τακτοποιημένος. Τι σημαίνει αμάρτητος? Και απαθέστητος. Και διπλά όρων. Γιατί ο Χριστός ως Θεός και ως άνθρωπος ενήργη. Ως άνθρωπος ομήρη, ως Θεός συγχωρούσε αμαρτήματα και θεράπευε και τα πάθη. Προσέξτε. Έχαμε από τα πάθη. Λοιπόν, όταν ο ασθενής είναι αγιάδετος, λέγει η έδα βιβ ελέη σόρμε, όταν γιατρευθεί, απαντά η ε Θεού ευχαριστός. Ποιος του είπε ότι είναι Υιός Θεού? Ο εαυτός του. Γιατί θεραπεύθηκε από τα πάθη, φωτίστηκε ο νους, χαριτώθηκε ο νους, ξέρετε θα πει αναμάρτητος από τον Χριστό τον ίδιο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, το σκέφτομαι καμιά στο κύμα και λέω θα χαζέψει ο νους μας. Δηλαδή έγινε άγγελος. Ο Χριστός το είπε, εγώ το είπα. Συγχωρέθηκα παιδί μου, λέει, όλες οι αμαρτίες σου. Και τα πάθη σου. Γιατί και τα αμαρτήματα είναι το ποτελητέ των παθών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος κατέστη άτρεπτος. Γιατί μερικοί εξ αυτών πάλι υπέστησαν υποτροπή και αμάρτησαν και άλλοι συγχωρέθηκαν, αλλά δεν συγχωρέθηκαν. Εδώ οι άγγελοι πέσαν που δεν ήταν άδελφοι. Πόσο μάλλον άνθρωπος ο οποίος ήταν θετρεπτός και στην εξωρία. Είμαστε ένα πόδι πιο κάτω προς τον Άδη. Πιο κοντά στον Άδη, παρά στον Παράδεισο. Άμα δεν προσέξουμε. Εδώ δίδουμε μάχη σε αυτό το box, σε αυτό το στίβο, το κολοσσέο που είναι η γη. Τη βλέπεις, κάνουμε ένα βήμα μπροστά, καμιά φορά για κάποιο να πατήσω. Πώς θα πάμε τώρα, πώς θα προχωρήσουμε. Δίνεις καθημερινά τη μάχη. Το αισθάνεσαι στον εαυτό σου μέσα, η αντίσταση δηλαδή, δεν είναι. Κόντρα στην κόντρα, θα τα βροντίξουμε στο τέλος, λέει, και θα παραδοθούμε. Κάνει υπομονή, άντε προχωρά πάλι μπροστά. Κάτι φορά το ίδιο πράγμα, λες, το παραμύθι σου, φίλε, και εσύ. Άντε πήγε από εδώ πέρα. Τάβοντας παπαγκαλιά τις συμβουλές, μα έτσι κάνουμε όλοι μας, δεν έχει τελειώσει. Θα προδοθούμε, δηλαδή, αν είναι φόρο να καταθέσουμε τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες λένε, προσέξτε, μην πολεμείτε τον εχθρό με όπλα που εσείς θέλετε να χειρίζεστε, αλλά με ένα όπλο μόνο που ο ίδιος ο Χριστός μας αποκάλυψε με το όνομά του. Ιησού ονόματι μάχιζε πολεμίως. Όχι με άλλο όπλο. Θα φοράς σταυρό, θα πιστεύεις στη χάρη του σταυρού, όλοι και στην εφορά σταυρό και κομπιστήνε να έχουνε, αλλά με το όνομα του Ιησού Χριστού θα πολεμήσεις τα δικά σου δαιμόνια, τα δικά σου τα πάθη, τα δικά σου τα αμαρτήματα και τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλο όπλο, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Ψάξτε να δείτε αν υπάρχει δεύτερο όπλο. Δεν υπάρχει. Ο ίδιος ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος το λέγει. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη. Γιατί δεν υπάρχει πιο δυνατός από το όνομα Ιησούς. Κάποια φορά που είχαν ήταν οι ονοματολάτες, αυτή η αίρεση που εδώ είχαν σαν κέντρο εδώ πέρα. Και κάποτε θα γράψω έτσι αυτό μια μικρή διατριβή για, για την αίρεση που ήταν η ονοματολάτρηση των ονοματολάτρων. Λοιπόν, όση δύναμη έχει ο Θεός ως Θεός, τόση δύναμη έδωσε και στο όνομά Του. Τι ασύλληπτη δύναμη έχει ο Χριστός ως Θεός, τόση δύναμη έδωσε και στο όνομά Του. Γιατί είναι το μόνο όνομα που έχει άπειρη ενέργεια. Είναι γεμάτο όνομα. Είναι άπειρη τόνη ουράνιο, πνευματικό. Άπειρη ενέργεια. Και όλη αυτή η ενέργεια ενεργεί μέσα μας οντολογικά, διπλά. Μας θεραπεύει τα πάθη, μας τα καίει τα πάθη και καθώς μας καίει τα πάθη, δηλαδή μας χειρουργεί, μας κλαδεύει γερά και μας θεραπεύει και μετά θα μας φωτίσει και να μας χαριτώσει, να μας θεώσει. Παράλληλα καίει και το διάβολο. Καθώς θεραπεύει τα πάθη, ήδη ο εχθρός πάει πίσω και υποχωρεί, στα μετώπιστε. Και όταν θεραπεύει τα πάθη, πλέον ο εχθρός δεν έχει καμιά συγγένεια μαζί μας. Παθητικός στα θέματα των παθών. Είναι εκεί ψηλά και από εκεί θα πετάει τώρα τα βέλη. Και λέει, τώρα έφτασε στενοπάθεια, τώρα έγινε προφήτης Ηλίας, τώρα έγινε πρόδρομος.
Όπως έλεγε στον Άγιο, ξέρω εγώ, Πέτρο τον Ερημίτη και τον Αθωνίτη και τους Άγιους Πατέρες. Τώρα πρέπει να κάνεις αυτό, τώρα πρέπει να καλά. Εντάξει, το ίδιο παραμύθι πάνω τα οποία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή είναι η άκρα δεξιά πλευρά του πολέμου. Γι' αυτό ο άνθρωπος σε όποια μέτρα και να φτάσει, υπέρ αθέσεως αμαρτιών του να έφυγεται. Οπότε σε ασφαλίζει στην αυτομεψία και στην αυτογνωσία που είναι ότι είσαι ένα τίποτα. Αλλά αυτό όταν το πει η καρδιά, όπως θα το πούμε, δηλαδή, είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή δεν φυτρώνει λογισμός πονηρός. Δεν φυτρώνει λογισμός υπερήφανος. Είναι κάτι το προσωπικά, πώς το πούμε. Το βιώνεις μέσα σου. Και καταλαβαίνεις ότι ενώ είναι χαμός, δηλαδή σου γίνεται χαμός, εσύ προπατάς απειροβόλητος. Σαν να είναι ηρεμία. Αλλά δεν είναι ηρεμία. Τρικυμία γίνεται. Βομβαρδισμός γίνεται. Φύελες, μποφόρη, χίλια μποφόρη είναι. Αλλά εσύ αισθάνεσαι έστω για ένα διάστημα έτσι. Και όχι από σένα, από τον Θεό. Μετά από λίγο Θεό σου κάτι χάρη, άντε πάλι αρχίζει και κλειδονίζεσαι. Για να καταλάβεις ότι δεν θα είναι πάντα μια ζωή έτσι απειροβόλητος. Ωραία, περάσαμε με τη χάρη, Θα ξαναπάλει. Άσε τη χάρη του. Άντε πάλι. Πώς δει με του άλλου. Να προχωράμε βήμα-βήμα, να δει και άλλοι πώς τυραννίζουν, να δει και άλλοι πώς υποφέρουν, να δει και άλλοι πώς κλαίνουν. Άντε λοιπόν να γίνει και να σε συγκοινωνώ στο μαθημάτο και πάνω. Και έτσι γινόμαστε πιο συμπαθητικοί στους άλλους. Για να είναι αυτό που είπε ο Χρήστος. Αυτά στα μοναχή εμείς τα βιώνουμε βήμα-βήμα, γιατί τα ξέρουμε. Καταλαβαίνουμε εμείς μοναχή τι εννοούμε όταν λέμε αυτά. Μου δίνει την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο και μια παρατήρηση. Τα λόγια. Καταλαβαίνεις τι λέμε, τι λέω. Ψήζοντας όσα είπατε. Συνοψίζοντας όσα είπατε. Τα ζούμε τα γεγονότα μας. Μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αποθέσουμε τις ελπίδες μας στο Άγιο Όρος και στην αναζωογόνηση της Ορθοδοξίας και της Θρησκείας στη Ρωσία με την τολστοϊκή της μορφή. Γιατί το κακό είναι διάχυτο έξω στην κοινωνία. Και όχι μόνο είναι διάχυτο, αλλά καλλιεργείται και αναπτύσσεται. Δεν βλέπω εγώ δύναμη αντίσταση έξω στην κοινωνία. Κοιτάω κοινωνιολογικά σας το φαινόμενο. Κοινωνιολογικά. Λοιπόν, επομένως, μία αιστεία ισχυρής αντίστασης είναι το Άγιο Όρος, είναι η αναζωογόνηση της Ορθοδοξίας σε αυτούς τους λαούς οι οποίοι γλίτωσαν από τον Ορθοδοξισμό και αναδύεται μέσα από το βάθος της ψυχής του μια νέα θρησκεία. Σχεδόν στη Ρωσία παίρνει την ορθοϊκή μορφή η Ορθοδοξία. Τι σημαίνει το ορθοϊκή, συγγνώμη. Είναι πολύ ωραία συγγραφέα. Τι είναι, δεν ξέρω, αλλά τι σημαίνει το ορθοϊκή μορφή. Ότι δεν είναι της πίστης στον Χριστό σε έναν βαθμό, που ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια. Δηλαδή ο Τολστόι έλεγε πρέπει και να σχεθείς με τη γυναίκα του πλησίου σου, πάει μιχέλης, είναι μιχέλης. Δηλαδή μια μορφή χριστιανισμού η οποία είναι πολύ αγνή και ιερή. Πέρα από τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Και είναι θαυμαστό, να το κάνω διαφορετικό, ότι αυτός ο λόγος από τότε που κατηχήθηκε επί Βλαδιμίρου και όλων της Ευρωπαϊκής τηρεί απαραγκλήτως όλα τα τυπικά της Εκκλησίας, όλα. Σε όλους τους αιώνες. Όλα δε τα ονόματα που δίνει είναι όλων των Αγίων. Προσέξτε να δείτε, έχουν ονόματα τόσα πολλά Αγίων που εμείς δεν τα δίδουμε. Τρεπόμαστε να δώσουν όνομα τάδε ή τάδε Αγίου, τάδε Αγίας. Όχι, τα δίδουμε. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό ότι παράξενα, ας πούμε, ονόματα γνωστά για μας, Αγίων, αλλά παράξενα με την έννοια ότι εδώ στην Ελλάδα δεν συνηθίζονται αυτά τα ονόματα. Είναι τους Ρώσους. Αυτοί τα έχουν όλα τα ονόματα. Δηλαδή, τιμούν όλους τους Αγίους. Όλους. Και παλιά σκηνής δεν τέχεις. Δηλαδή, Πάτερ Ιουβενάλιος, τώρα ο Ιουβενάλιος ήταν ένας μέγας ποτιάτης για στο Λίμο, δεν ήταν τυχόν. Παρέστηκε σε σύνοδο οικουμενική. Λοιπόν, η άποψη αυτή τώρα ότι θα υπάρξει αντίσταση αποτελεσματική μόνο από τον Άγιο Όρος, μόνο από την αναζωογόνηση της Ορθοδοξίας στους μπούς αυτούς. Γιατί εγώ στην κοινωνία ή κάτι στην Αθήνα πριν, στην Αθήνα είπα το κακό είναι διάχυτο, όχι μόνο διάχυτο, καλλιεργείται και αναπτύσσεται και δεν βλέπω δύναμη αντίσταση. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι σε θέση να αντισταθεί αποτελεσματικά η Εκκλησία. Πρέπει να πάει κανείς στις επιμέρους ψυχές, σε κάθε νορία, σε κάθε πνευματικό πατέρα που έχει τόσες ή τόσες ψυχές που θα βγουν για νέα αντίσταση. Δηλαδή, που λέμε με αυτό το καλό το λίμο, με αυτήν την καλή τη ζύμη, με αυτό το πνευματικό άδειο, με αυτό θα συνεργαστούμε τώρα εμείς.
Και τέτοιοι υπάρχουν πολλοί σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Αυτό το αδύνατο. Δηλαδή, βέβαια, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα αριθμό λίγο θα συμβεί με τους άλλους. Γιατί οι άλλοι, επειδή είναι φανεροί και προκλητικοί και ανευαίσθητοι, δείχνουν ότι είναι πάρα πολλοί. Είναι πολλοί. Αλλά το καλό πάντοτε επειδή είναι κρυφό, δεν είναι δειλό, είναι ταπεινό στην αφάνεια. Γι' αυτό δεν φανερώνεται η δύναμη του πόση. Θυμάστε το πίτι λίγο και λέει κύριε Μονότατος. Μονότατος, κάλεσε 7.000 δεν έκανε ένα γόνιτο βάρο. Σαν και εσένα είναι άλλες 7.000, λέει η Λιού. 7.000 τότε ήταν πάρα πολλέ, δεν είναι. Λοιπόν τώρα, πόσοι είναι άλλοι σαν και εμάς και καλύτεροι από εμάς. Πόσοι είναι, χιλιάδες, εκατομμύρια, πάντως δεν είναι δεκάδες και μονάδες. Είναι δυνατόν. Είναι πάρα πολύ. Ορθόδοξοι να το πούμε. Αλλά είναι και άλλοι μη ορθόδοξοι πολύ καλό προέλευση. Και αυτό είναι υπολογιστή αφάνταστα. Γιατί, ξέρετε, η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Του μόνο αληθινός Θεός δεν είναι. Όσο και να κάνεις, ό,τι και να γίνει μέσα σου, αυτή η φωνή σου λαλεί την αλήθεια. Πώς το πούμε, δεν την εξουσιάζουμε, μας εξουσιάζει. Μας απολύνει την αλήθεια. Είναι σαν πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Εάν κανείς γίνει και μετά με φιλότιμο και λίγο ταπεινός, ας πούμε με μεγάλο βαθμό, αυτή η φωνή του μιλάει καθαρά που πρέπει να κάνει. Και αν κάνει υπηκόη συνείδηση, είναι σαν να εφαρμόζει τον νόμο. Ναι, πολλοί από αυτοί θα σας σωθούν. Δεν λέμε ότι όλοι οι άλλοι δεν θα σωθούν. Πώς το ξέρουμε αυτό, από εμάς το ξέρουμε, στους Ορθόδοξους, ότι όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σωθούν. Δηλαδή η Ορθοδοξία δεν σώζει. Σαν Ορθοδοξία δεν είναι μαγεία και φυτιχισμός. Δηλαδή πας Ορθόδοξος, θα πάει στον Άδη, σώζει. Τόσοι Ορθόδοξοι που βγάλουν τόσες αίρεσεις είναι την αρεσιάρχεια, πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Και δεσποτάδες και πατριαρχάδες, πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό ακριβώς είναι. Αυτοί δεν είχαν χάρη. Σαν λαϊκά παιδιά δεν είχαν χάρη, δεν σπουδάσανε. Δεν γίνανε μοναχοί, δεν γίνανε διάκριτοι, δεν γίνανε παπάδες επίσκοποι, γίνανε και πατριάρχοι. Και πού οφείλεται αυτό το πράγμα, πώς εξέκλειναν. Και να κλείνεις και να μετανοήσεις να γυρίσεις καλά, αλλά να σε αρεσιάσεις, να πεθάνεις, να διαιρέσεις, πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Ξαφνικά βγήκε ο Μακεδόνιος. Τι φρούτο αυτό το πάρουνε, τώρα, σ' άλλο φρούτο βέβαια. Έχουμε περιπτώσεις πολλές. Επομένως, ό,τι βαθμό και να φέρεις, εάν μακρύνεις στα δεξιά ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος, και αυτό δουλέψει καλά, 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 μέσα στο μυαλό σου χρόνων ικανό, η χάρη του Θεού αφαιρείται και φεύγει η φυσική διάκριση. Γίνεται παραπάνω. Δηλαδή, άμα φύγει η φυσική διάκριση, ο φυσικός φωτισμός του νος, αρχίζει να βλέπεις όλα όχι διατρασμένα, ανάπρατα βλέπεις. Και νομίζεις πως αυτά είναι πολέμη. Και εσύ είσαι υπεράνω το κειμένο και υπεράνω το βιβλίο και υπεράνω το Αγία. Δεν είναι στα πράγματα. Τι γίνεται κανείς αυτό που γίνεται. Και ήταν τυκλούχοι και είχαν πολύ μεγάλο αξίωμα και χάρη. Αλλά κοίταξε πως όχι, γιατί δεν είναι άνθρωπος άτρευτος. Γι' αυτό και έχουμε τόσους αμαρτωλούς που σώθηκαν και αγίασαν. Τουλάχιστον να σώζουν τον μόνο απλώς, κάτι γίνεται. Μα έγινε και άγιοι αυτό το θέμα τώρα. Και μεγάλοι άγιοι. Και δεν πρέπει να μιλήσει κανένα τώρα να πει ότι πού θα καταλήξω, θα σου δώσω εδώ. Θα σου δει, αλλά κάνει υπομονή λιγάκι. Είναι αυτοί που θεραπεύσαν υπό τον Χριστό από τα πάθη και τις αμαρτίες τους. Πήραν κάτι που εμείς θα πάρουμε στο Άγιο Βάπτισμα. Το Άγιο Βάπτισμα δεν θεραπεύει τα πάθη. Αυτό κάνω μια ανάλυση και θα το πούμε τώρα και στην Αποστολή αυτή. Το Άγιο Βάπτισμα δεν θεραπεύει τα πάθη. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για να βαπτίζεται σε μεγάλη ηλικία. Ο λογός δεν έχει τίποτα κανένα πάθο σε ηλικία, δεν είναι. Θεραπεύει όλα τα αμαρτήματα. Όλα τα σωματικά και όλα τα ψυχικά, όλα τα αμαρτήματα. Γιατί το καταλαβαίνει κανείς από τον εαυτό του. Πρέπει μετά να δώσει μάχη. Και τα πάθη θεραπεύονται με προσωπικό αγώνα, με το σπαθί σου που θα ματώνει συνέχεια κόντρα στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα, κόντρα στην κόντρα. Συνέχεια, χρόνια, χρόνια πολλά. Και από μικρός και από μεγάλος, ό,τι και να είσαι. Γιατί ο εχθρός λυσομανά. Τι μικρός βαπτίζει, τι μεγάλος, ας πούμε. Φοβάται κανένα και υπολογίζει ο εχθρός κανέναν. Αν είναι δυνατόν, αν το Χριστό πολέμησε, το πολέμησε σφοδρά. Σαν τρία αρχικά δαιμόνια, εμάς θα απολογήσει. Ποιον άφησε, τον Τζάκη Συνδοξίου, τον Άγιο Αντώνιο, εμάς θα αφήσει.
Εμάς πώς μας σκυπάζεστε. Έχω να αφανίσω, ξέρω, για αυτά που κάνουμε. Σκυπάζει η Παναγία μας, δεν σκυπάζει η Παναγία. Αλλά επειδή μας σκυπάζει, έτσι καταλαβαίνω τόσο που σημαίνει πως φτάσαμε σε μεγάλα ουράνια μέτρα, κορυπάμε σε τόσο κάτι. Αυτό το λίγο που έχουμε για εμάς πολύ είναι, αλλά κοιτάξτε η Παναγία πώς σκυπάζει τώρα. Και ο Άγγελος φύλακα. Πάθος δεν σημαίνει. Και η βάθος είναι πολύ σύντομη αυτή η λέξη. Να το αναλύσω. Λοιπόν, ένας ξαφνικά σε μια ηλικία του πήγε για πρώτη φορά στη ζωή του ο πρώτος λογισμός. Να κλέψω ένα μήλο. Κάνω το παράδειγμα, δεν είναι, για να το πω τελικά πάθος. Να κλέψω, τι να κλέψω, λέει, ένα μήλο. Και τι να κλέψω ένα μήλο. Εφοπίνας. Μια άλλο Θεός είπε ο κλέψεις. Εννία, μα εφοπίνας. Εννία, αλλά ο κλέψεις είπε ο Θεός. Μια δεν είπε ένα μήλο. Είπε ο κλέψεις γενικώς. Δεν είπε ούτε ένα μήλο, ούτε μια μιλιά. Ο κλέψεις. Δεν πρόσθεσε ο κλέψεις τάδε, τάδε, τάδε και τα υπόλοιπα εννοείται ότι κλέψα. Ο κλέψεις. Λοιπόν, να κλέψω, να μην κλέψω, να κλέψω, να μην κλέψω. Δεν θα κλέψω. Έχεις πάλι. Μια άλλη φορά. Κλέψε. Πάλι ένα μήλο. Πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος. Αυτό λέγεται μάχη τώρα, δεν είναι. Είναι. Τελικά όμως παίρνει μια απόφαση τι λέγεται. Να το κλέψω το μήλο. Αυτό λέγεται συγκατάθεση. Τώρα είναι συνδυασμός και μάχη. Είναι μια συμπλοκή τώρα. Το καλό με το κακό μέσα μας χτυπιέται. Γιατί χτυπιέται το καλό επειδή έχει την εντολή του Κυρίου. Αυτό το πράγμα που σκέφτομαι να το κάνω, να μην το κάνω, να κάνω, να μην το κάνω και λέγω να μην το κάνω, βάσει του Ευαγγελίου λέω να μην το κάνω, όχι βάσει αφιακτού. Εγώ ήθελα να το κλέψω, να τα κάνω όλα. Τα κάνω όλα. Αλλά δεν με αφήνει το Ευαγγέλιο. Και ο παλιός και ο νέος νόμος. Λοιπόν, καλύτερα να μην έλεγε ο νόμος τέτοια πράγματα, να είμαι μουσουλμάνος. Γίνει μουσουλμάνος, όχι, θα τα κάνει όλα. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι είναι καλύτερα που τα κάνουν όλα. Δεν έχουν αυτή τα δαιμόνια τους και τα παλαβά τους. Εκεί θα πάμε, στα σατανικά και τα διαβολικά. Όχι. Λοιπόν, ο κλέψος, εντάξει, ο κλέψος. Λοιπόν, όταν όμως μια φορά αποφάσισα να κλέψω και έκλεψα την πρώτη φορά, είναι η πρώτη κλοπή. Λοιπόν, αυτό λέγεται μια κλοπή. Δεν λέγεσαι κλέφτης. Κλέφτες θα ονομαστείς αφού κλέψεις 5-10 φορές. Αρχίζεις και παίρνεις τον τίτλο από τον διάβολο. Ο διάβολος σε γράφει ως κλέψας. Όταν έκλεψες. Δεν σε γράφει ως κλέπτη. Πρέπει να κλέψεις κατ' επανάληψη. Λοιπόν, κλέψαμε 1, 2, 3, 5, 10 φορές. Μας ονομάζει ο διάβολος κλέπτη. Άντε τώρα να μας ονομάσει ελεήμονο. Έχει να δοθεί μάχη εδώ για να μην κλέψουμε. Λοιπόν, όταν κλέψω όμως πάνω από 5-10 φορές, αρχίζει μια συνήθεια και φυτρώνει μέσα μας. 1, 2, 3 φορές η συνήθεια δεν μπήκε μέσα. Ο σπόρος δεν μπήκε μέσα. Είναι αμάρτημα. Αυτό το αμάρτημα, ας πούμε, συγχωρείται, αλλά το πάθος δεν φύτρωσε. Δεν έγινε σύλληψη ακόμη. Προσπάθησε να γίνει σύλληψη, όπως στους ανθρώπους δεν πέτυχε. Δεν έγινε σύλληψη. Μετά από 3 φορές, ανάλογα και το τι πράγμα έχει κλέψει, μπήκε η σύλληψη της κλοπής, το πάθος της κλοπής. Αυτό το πάθος για την τετάρτη κλοπή θα σε βοηθήσει γλιγορότερα να κάνεις συγκατάθεση. Όταν στην πρώτη και τη δεύτερη φορά έκανα 20 μάχες αντιστάσεις για να πάρω μια συγκατάθεση, την τετάρτη φορά σε 3 φορές έκανα συγκατάθεση. Στην τετάρτη με την πρώτη. Από εκεί πέρα με την πρώτη. Μόλις έρθει η κακή του διαβόλου, τάγκ αμέσως κλοπή. Τροχάδι θα πάω να κλέψω. Δεν κρατιέμαι με τίποτα. Είναι η συνήθεια. Λοιπόν, η συνήθεια όταν πολυχρονίσει σε ένα πάθος, λέγεται πάθος. Λοιπόν, αντί να πει ο δαίμον της κλοπής μέσα μου, βάζει αντί για τον εαυτό του, τον τοποτηρητή του που λέγεται το πάθος της κλοπής. Τον οποίο ο διάολος της κλοπής λέει, πόσες φορές έκλεψε, τόσες, αφού το έχω συγκεκριμένο. Δεν νομίζω να έχει τόσο κομπιουτεράκι και μαθηματικά, ξέρει καλύτερα από εμάς. Το έχει γραμμένο. Λοιπόν, με τις τόσες φορές που κλέψαμε, υπολογίζει ο ίδιος από την εμπειρία που έχει, σε τι βαθμό είναι το πάθος μας. Ο ίδιος βαθμολόγησε και το πάθος του λέει, πόσες φορές έκλεψε, 200 φορές. Στην ιωστή δύναμη, σε αυτό το βαθμό είναι το πάθος του. Και κυριολεκτή. Εκ της εμπειρίας του. Αυτό ακριβώς είναι. Επομένως, ο καθένας λέει στον εαυτό του, αυτό το αμάρτημα εγώ που το έκανα 1, 2, 3, 5, 10, 1000, 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, έστω μια φορά ή τόσες φορές. Εγώ το γνωρίζω από τον εαυτό μου
σε τι βαθμό είναι το πάθος μου. Δεν χρειάζεται να μου το πει κανένας αγγελός ή κανένας διάβολος. Εγώ το λέω στον εαυτό μου. Αν είμαι τολμηρός και ειλικρινής, θα το πω. Να το κρύψω, το κρύβω. Και τι βγαίνει. Μα άμα δεν το δημοσιεύσω, δεν θα γίνει θεραπεία αυτό το πρόβλημα. Να το πάει, θα πάει μαζί μου. Θα συμφέρει η υποστάση. Θα τη χαιρώ. Λοιπόν, να το πω. Πόσες φορές το έκανα, τόσες φορές. Λοιπόν, σε τι βαθμό βρίσκομαι εκεί πέρα. Το καταλαβαίνω την επόμενη φορά που δεν αντιστέκεται. Δηλαδή, το πάθος είναι τόσο ισχυρό που είναι τύραννος πια. Με την πρώτη φορά κλέψει, τάκ, θα κλέψω το μήνυμα. Τελείωσε το θέμα. Καταφρονώ, με πιάσω, θα μου δώσω, θα μου δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όταν κάτι πολυχρονίζει, μπαίνει μέσα το πάθος. Και το πάθος σφινώνει και αδειώνεται στο περικάρδιο της ψυχής. Όχι μέσα που είναι η χάρης, στο κέντρο της ψυχής, που είναι το κέντρο της ψυχής, όχι της σωματικής καρδιάς, της ψυχής, αλλά η κέντρο της ψυχής είναι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Στο κέντρο κέντρο. Κουράστηκα τώρα, πάω λίγο νεράκι. Το Άγιο Βάπτισμα εδριώνει στο κέντρο κέντρο της ψυχής τη χάρη. Αυτή δεν φεύγει με τίποτα. Περικάρδιο λέγεται γύρω, στον πούμε ανοητά ένας κύκλος, και εκεί πέρα δίκη νεφών φυτεύονται τα πάθη. Ενώ οι αρετές φυτεύονται στο κέντρο. Αυτή η χάρη, σαν σπερματική χάρη, πολλαπλασιάζεται. Και όσες αρετές μεγαλώνουν από το Άγιο Βάπτισμα, στο τέλος έχει γίνει ουρανός εδώ μέσα. Ένα μετόχθη. Ένας μικρός παράδεισος έχει γίνει μέσα. Όταν λέει ο Χριστός, η βασίλεια του Θεού εντός ημών εστί, εννοεί ότι η χάρη των αρετών του Ευαγγελίου πολλαπλασιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που ο άνθρωπος ζει παραδεισία. Δηλαδή, στο περικάρτη δεν υπάρχει ούτε ένα πάθος. Θεραπεύτηκαν τα πάθη. Εξορίστηκαν, φύγαν τα σύνορα. Πολύ καθαρό ουρανό. Το Άγιο Βάπτισμα στην δόξα του. Όταν όμως τα πάθη λίγο συσκοτίζουν τη χάρη, είναι σαν να βάζουμε πάνω στα αναμένα κάρβουνα στάχτες και ξύλα και κόμματα και πέτρες και στάχτες. Θα σβήσει το τέλος, δεν πρόκειται να γίνει. Πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα, πόσο δεν θα αναθερμαίνουμε. Θεραπεία τώρα. Όλη η τέχνη εδώ είναι. Θεραπεία είναι πρώτο. Εξομολόγηση. Έκλεψα 500 φορές από ένα μήλο κάθε φορά. Συγχωρητική ευχή. Πάντα τα αμαρτήματα της χλωπής. Έχω λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα. Έχω λοιπόν το πάθος της χλωπής στην 500η δύναμη. 500 φορές. Μια φορά από κάθε φορά. Πολύ ωραία. Τώρα εγώ θα αρχίσω να πολυμώ αυτό το παγόβουνο που είναι 500 κιλά μέσα μου και θα αρχίσω να θερμαίνω τον εαυτό μου με τη μετάνοια και τον αυτομεψία και τη μνήμη θανάτου και τα δάκρυα και την νηστεία και την κούραση του σώματος και θα αρχίσω επαναλαμβάνω να αυξάνω τη θερμότητα της μετανοίας ώστε το παγόβουνο να αρχίσει να λιώνει αλλά στάλα. Δεν τρέχει παραπάνω, στάλα. Το κανόνισε ο Θεός για να δει νομά, δηλαδή βιώνω σταγόνα. Θα ήθελα να τρέχει πιο γλίγορα, για να τελειώνουμε πιο αρχίτερα, να τελειώνουμε σε μια μέρα. Σταγόνα. Για να καταλάβει άνθρωπος στην πράξη όταν κάνει τον εμετό, πόσο κουράστηκε για να πάρει όλο αυτό το παγόβουνο μέσα του. Γιατί όταν γινότανε, διασκεδάζανε. Τώρα που γίνεται η θεραπεία, τώρα πω, θα τελειώσει το παγόβουνο. Δόξα τω Θεώ που λιώνει. Δόξα τω Θεώ που μπήκαμε στη θεραπεία και λιώνει το παγόβουνο. Πότε θα τελειώσει. Θα λιώσει το παγόβουνο. Σταγόνα. Μόνο συντρίσσει τη θερμότητα της μετανοίας. Με μειωθεί η μετάνοια. Γιατί άμα σταματήσει η μετάνοια, πάλι ψήξετε πάθομαι. Και μετά ξανά πάλι υποτροπή. Λοιπόν, συντηρείται η θερμότητα της μετανοίας δια τον αίμα της μετανοίας. Ποιο είναι το αίμα της μετανοίας. Δεν θα ξανακλέψω άλλη φορά. Εφόσον περνάει ο καιρός και δεν κλέβω και πολυμούμε να κλέψω και δεν κλέβω, μετανοώ. Γιατί η μετάνοια είναι, δεν το ξανακάνω. Αυτό είναι η μετάνοια. Περνάει ο καιρός και άρχισα να ξεχνάω. Πρόκεισα να το ξεσυνηθίζω. Το ξεσυνήθισα. Δεν θεραπεύτηκε, υπάρχει ακόμα. Ναρκώθηκε. Θα έρθει η άνοιξη, θα ξυπνήσει η αρκούδα. Δεν πέθανε, ναρκώθηκε.
Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχέδιο της μετάνοιας. Το δεύτερο είναι, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να αρχίσω να μισώ την κλοπή. Λοιπόν, αυτή είναι η δευτέρα φάση και μετά, όταν αρχίσω και μισώ την κλοπή, αρχίζει σταγόνα, τάκ, τάκ, σταγόνα, αλλά πιο γρήγορα. Οπ, τώρα έχουμε επιτάχυση της μετάνοιας, έτσι δεν είναι. Σταγόνα, σταγόνα, θα γίνω εκεί, σαν την βροχή. Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Δεν έχει καλή σαν πλησούλα, σταγόνα, σταγόνα, αλλά η ροή είναι πιο γρήγορη. Λοιπόν, αυτό λέγεται απαθές και άγιο μίσος, το οποίο θεραπεύει ριζικά την υπόθεση. Λοιπόν, έχω λοιπόν και συντηρώ το άγιο μίσος κατά της κλοπής. Πάλι υπάρχει το πάθος, δεν θεραπεύτηκε. Η ρίζα, η πόριζα ποσότητα. Υπάρχει κάτι εκεί πέρα, εκεί πέρα. Σαν το δοντάκι που έχει μέσα τη ρίζα. Άμα δεν βγει και αυτό το πραγματάκι, θα πουνάει το δόντι. Δεν είναι. Φανταστείτε λοιπόν να το σφραγίσει κάποιος και να έχει από κάτω μέσα και να χαλάσει. Πρέπει να φύγει η ρίζα, η οποία συντηρεί στο άλλο της υποθέσεως. Πότε λοιπόν θα φύγει η ρίζα, όταν βγάλω τη ρίζα, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Εφόσον λοιπόν δεν το κάνω και συνήθισα, εφόσον το μίσησα και το μισώ συνεχώς, τότε το θυμάμαι πολύ καλά, το αμένει το τελευταίο μέρος της μετάνοιας που είναι, θα κάνω το ανάποδο αντίστροφο της κλοπής που είναι η ελεημοσύνη. Κάνω και την ελεημοσύνη και κάνω την ελεημοσύνη και την εντολή του Ευαγγελίου εφαρμόζω και το πάθος ριζικά θεραπεύω και εξαφανίζω. Τελεία και πάω. Άνθρωπος λοιπόν στο γεμάτο μέρος της ψυχής που ήταν το πάθος της χλοπής τώρα αφαιρέθηκε και άδειασε το μέρος, πλήθηκε καλά, καλά το μπουκάλι και γέμισε με μύρο που λέγεται ελεημοσύνη. Ξαναγέμισε πάλι η ψυχή. Και πρώτα ήταν γεμάτη με το πάθος και τώρα γεμάτη με την αρετή. Δεν μπορεί η ψυχή να είναι αδιανή με τίποτα. Πρέπει να γεμίσει. Είμαι Χριστό, είμαι εχθρό. Αδιανή με τίποτα. Γι' αυτό λέμε στα πρώτα χρόνια. Θα κουραστούμε γιατί είναι το στάδιο της κενώσεως, με έψιλο, του αδειάσματος. Πρέπει να κάνω εμετό. Θα τα ξεράσω όλα. Θα υποφέρω, θα χτυπηθώ. Σαν το χταπόδι από εδώ και από εδώ. Δεν υπάρχει διέξοδο. Δηλαδή πρέπει να πανηγυρίζει για αυτή τη δυσκολία του. Γιατί έτσι νιώθουν όλοι. Τι μόνο εγώ θα νιώθω, όλοι νιώθουν έτσι. Είναι η ίδια δόση, η ανθρωπολογία έτσι λέει, ότι θα υποφέρεις. Αλλά επειδή υποφέρεις για το καλό σου, όταν πας στον γιατρό και σε φτιάχνει έτσι και έτσι και έτσι για το καλό σου, δεν χαίρεσαι ότι μια μέρα θα είσαι μια καλά και θα χοροπεδάς, σαν κατσίκι, γέννη και τα λοιπά. Θα περάσουν, είναι δυσκολία. Γιατρεύεσαι, θεραπεύεσαι. Δεν είναι τα βασανιστήρια του Διοκλητιανού. Θα υποφέρεις, σε κάνει καλά. Και όλο σε κάνει καλά. Δηλαδή με την ελπίδα, την υγεία του μέλλοντος, νιώθεις καλά. Όταν λοιπόν εδριωθεί καλά η ελεημοσύνη, πλέον έχει γίνει κανείς απαθής στο θέμα αυτό. Αλλά δεν έχει γίνει άτρεπτος. Δηλαδή, τι σημαίνει, υπάρχει φόβος μετά από ένα χρονικό διάστημα να υποστηρίξει πάλι χάρη έτσι, παιδαγωγικά. Και ξαφνικά να λέω, θυμάσαι κάποτε που έκλειδα. Ναι, αυτό δεν κλείνω. Ναι, αλλά θυμάσαι τότε. Όχι, δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Όχι, θυμίσω λίγο. Καλά. Για να θυμηθώ. Οπ. Ναι, έκλειπα τότε. Τι ωραία που ήταν τα μυαλά, ε. Αρχίζεις πάλι στην ομιλία. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Θα άκρισε να πάρει σε ένα μήλο. Θε να κλέψει ένα μήλο. Ένα μήλο. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να γίνει. Από τα υπόλοιπα που γίνω εδώ. Είναι έτσι τα μήλα, καλά. Επιμένει τώρα, καψίθι. Λέει, μετά από τόσο καιρό, καμιά επιθεώρηση να μην κάνω, να δω πού βρίσκεται η υπόθεση. Να το κάνω και ένα τεστ δηλαδή. Και λες να πάω το κάνω μήλο. Έχω τόσα χρόνια να κλέψω. Με μια φορά που θα πάρω, μήπως το πάντω θα ξαναβγεί. Όχι, ξαναπέμπει το κάνω. Αυτό ήταν λέει εχθρό, αυτό ήθελα. Τώρα αγαπητέ μου λέει, ξέρεις τι έγινε. Με το κουμπάκι που πάτησες, μηδενίστηκε το νούμερο σου στην τράπεζα. Πάνε οι καταθέσεις. Τώρα ξεκίνησε άλλος λογαριασμός. Πάει το πάθος. Να είσαι σίγουρος πως γλίγορα θα ξαναδώ και θα ξανακλέψεις για δευτερά. Αποκλείεται λέει. Εδώ είμαστε λέει. Μη φοβάσαι. Εγώ δεν ξεγελάω τον εαυτό μου. Άρα τώρα έχει λέει. Θυμάστε προχτές που κλέψαμε. Ξανά κλέψαμε πάλι μέσα. Με δυο φορές δεν γίνεται το πάθος λέει. Και τρεις φορές και πέντε και δέκα και εκατό και χίλιες. Και όπως ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Δηλαδή μετά κανείς ενθυμείται λέει έζησα τόσα χρόνια στην καλή ζωή. Έκανα τόσα χρόνια μετά. Και να ξανακάνω πάλι κάτι, πάλι ξαναγυρίζω στη μετάνοια. Δεν είναι έτσι.
δεν θα ξαναγυρίσει αυτή η χάρη πάλι δεύτερη φορά. Υπάρχει φόβος, γιατί κανείς καπηλεύθηκε τη θύμα προθυμία. Βέβαια ο Θεός, αν μετανοήσεις πάλι ξανάρχεται, αλλά τη δεύτερη φορά ξέρετε πόσο δύσκολο. 100 φορές παραπάνω χρονικά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό μετά κανείς όταν έχουν τέτοιες υποτροπές και ξανά πάλι μετάνοια, πραγματικά δηλαδή μαρτυρούν. Και είναι αξιέπινοι που αντιστέκονται και παίρνουν μεγάλα στεφάνι, πιο μεγάλα από εμάς, αλλά μαρτυρούν όντως. Όντως. Φυσάν και ξανά μέρα νύχτα εκεί. Πολύ ένας λέει, όχ, τώρα που θα πάω στο κελί μου, μέχρι να ξημερώσει τι θα γίνει. Κάτσε, δεν έχεις καμιά δεσκούλια, δεν έχω καμιά δεσκούλια. Καλά, ακόμη δεν ήρθε η ώρα σου. Δεν ήρθε η ώρα, τι να κάνουμε, δεν είναι. Εγώ λέει πώς θα ξημερώσω. Τι θα γίνει, πώς θα ξημερώσω. Πάει κανένα, λέω, είμαι ζητώ να κοιμηθεί. Τι λέει, τι κάνει, τι κάνει. Έτσι, θα δώσω τη μάχη. Η δυσκολία, αστεία του λίγο, καταλάβατε, ότι η δυσκολία που νιώθει ο άνθρωπος. Που δόθηκε ο ύπνος, ας πούμε, για να απαυθεί, για να ξεκουραστεί, να κάνει νεύση, να δυναμώσει, να σηκωθεί στην αγριπνία του, να κάνει τα καθημερινά του. Δεν ζουν όλοι τόσο απλά και φυσιολογικά. Μερικοί δίνουν τετάνιες μάχες και μέρα, κυρίως νύχτα. Μέχρι να ξημερώσει, θα μαρτυρήσει αυτή τη ζέμα. Γιατί, γιατί τότε ήταν πολλές συναλλαγματικές του εχθρού, και αυτά τα συμβολικά τώρα ο Θεός τα κάνει χρήση. Πάντως, αυτό το οποίο είναι σημαντικό ότι με την εξομολόγηση και με την άφηση των αμαρτιών, το Άγιο Πνεύμα διπλά ενεργεί. Μας συγχωρεί τα αμαρτήματα και μας δίνει τόση χάρη, τόνους, ώστε σε κάθε λογισμό να βγούμε νικητές και να μην κάνουμε συγκατάθεση. Δεν εξαφανίζει τον εχθρό. Δεν τον διώχνει, γιατί ο εχθρός δεν θα πετάνει ποτέ. Απλώς δευτέρα παρουσία δεν θα ενεργεί, δεν θα πολεμεί κανένα. Τώρα παραχωρεί ο Θεός να πολεμεί τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο Θεός του ετοίμασε στεφάνια. Και άμα δεν πολεμήσει και αντιπολεμηθεί και νικήσει μέχρι τώρα, πώς θα στεφανωθεί. Δεν θα στεφανωθεί ο μη πολεμών, αλλά θα στεφανωθεί αυτό που πολέμησε και ποιοι νικητέ και μάλιστα νομίμω και κανονικό. Αυτό θα πάει. Αυτό θα έφανε τη νίκη. Όλοι αθλούνται. Στεφανώνεται ο νικητή. Ο ένα που λέγει και στεφανούνται είναι ο εκάστοτε νικητή. Όχι μόνο από όλου θα στεφανωθεί ένα, αλλά ο κάθε ένα θα στεφανωθεί επειδή είναι νικητή. Ο ένας, δεν είναι αριθμητικά ένας, είναι ο εκάστοτε νικητής από τους αιώνες. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση και να επαναλάβω, γιατί εδώ είναι σημαντικό μάθημα στο μοναχισμό, ότι μόνο ο Χριστός αφαίρεσε τα πάθη στους ανθρώπους. Γιατί είναι Θεός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Από εκεί και μετά, επίσης τους έκανε και τους Αποστόλους απαθείς αμέσως. Στην Πεντηκοστή αυτομάτως οι Απόστολοι εθεώθησαν στον ύψιστο βαθμό θεώσεως και έγιναν απαθέστατοι στον ύψιστο βαθμό απαθίας. Δεν μπορεί πια κανείς να υπερβεί τους Αποστόλους τους 12 σε αγιότητα, σε θέωση και σε απάθεια. Και σε καμιά αρετή, σε κανένα βαθμό, ποτέ, σε όλους τους όρους, ποτέ. Αυτό λέγεται Πεντηκοστή των 12 Αποστόλων, γιατί ο καθένας έχει τη δική του την Πεντηκοστή, στον βαθμό του. Όλα τα βουνά είναι ψηλά ή έχουν κορυφές. Α, δεν μολάει, γιατί πιο ψηλή υπερβεί. Για τον Απόστολο. Ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος εθεώθηκε στον βαθμό των 12 Αποστόλων προς Δαμασκό πορευόμενος. Η όραση του Χριστού, γιατί όφθη αυτό κυρίως της δόξης. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό η εμπειρία της Εκκλησίας, γιατί πώς το γράφει. Γράφει ένα ψέμα. Τυπικές φορές, δηλαδή. Οι μεγάλες αλήθειες στο Ευαγγέλιο γράφονται με ψέματα. Ψέματα δεν είναι, αλλά άλλο γράφει και άλλο ερμηνεύεται. Αυτό είναι ψέμα, δηλαδή, για να το ερμηνεύσουμε σωστά. Είδε, λέει, τόσο άκτιστο φως, τόσο φως, πρώτη φορά. Και τόσο πολύ, όχι λίγο, βλέπουμε μια άλλη, κατευθείαν, τάκ, κατευθείαν. Που μετά το φως του ήλιου ήταν σκοτάδι. Σκοτάδι. Το φως του ηλίου ήταν σκοτάδι. Δεν έβλεπε καθόλου φως ηλίου. Και ήταν τυφλός για το ηλιακό φως. Και ήταν σκοτεινός. Και ήταν τυφλός. Το άκρηστο φως δεν τυφλώνει. Θεώνει. Δεν τυφλώνει σωματικά. Δεν με πάει στο οθονείο του γιατρέα μου. Δεν βλέπω. Για να σου βάλω τους φακούς στην πέρα. Λοιπόν, ο Κώστα κοπίζει. Όχι. Η εμπειρία το γράφει κωδικά. Μέσα δεν είναι.
κολυμπούσε στο άκτιστο φως τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που δεν έχουμε πηλιακό φως τρία ημερονύχτια. Πήγε στον Ανανία, όχι, ο Ανανίας μόνος τον είδε, αμάν τι γίνεται, ποιος γίγαντες στο πνεύμα στις σχέμες εκλογής, εγώ λέει θα πάρω χάρη επιστράτηση, θα πάρεις χάρη από μένα. Καλά, βάπτιστε με λέει για να υποστολή χάρη για να δω και το φως του ηλίου. Άμα κολυμπάμε στο φως του άκτιστο, θα πεθάνω στο τέλος. Βάπτιστε επί και στο ίδιο όπως είπε ο Χριστός, και καθώς βαπτίστηκε, ο πέσταν οι λιπίδες. Αυτό είναι πάλι κωδικός. Επανήλθε πάλι στην ψυχολογική κατάσταση. Να βλέπει και στο φως του ηλιακό φως, έχοντας το φως του άκτιστο μέσα στην καρδιά του και στη μνήμη του. Πώς? Λεπίδες. Δεν υπήρχαν λεπίδες. Αλλά ένιωσε σαν λεπίδες να πέφτουν κάτω από τα μάτια. Δεν υπήρχαν λεπίδες. Αυτά είναι κωδικά, είναι παραβολές. Γι' αυτό λοιπόν όταν έγινε σύνορος των Αποστόλων και μαζεύτηκαν τους Αποστόλους και τους εξήγησε ακριβώς τι εβίωσε και τι αισθάνθηκε και από τότε 14 μέρες στην Αραβία και πήγε και τον Ιάκωβο και την Παναγία και τους εξήγησε. Και είπα εκεί η Παναγία και Απόστολε, βλέπει στην κοινή μου, βλέπει παιδάκι μου, εσύ σαν και εμάς, στο ίδιο επίπεδο είσαι. Και εμείς τα ίδια νιώθουμε και εσύ τα ίδια νιώθεις. Εμείς τρία χρόνια με τον Χριστό και εσύ άπαξ. Γι' αυτό λέγει αργότερα, εγώ λέει υπό το Κυρίου παρέλαβα. Από πού, από πότε. Δεν είσαι μαθητής του Κυρίου, τρία χρόνια μετά έγινες. Λέει εκεί πέρα, όλα μου τα αποκάλυψε ο Χριστός. Δεν τα γράφει το κείμενο, μα δεν μπορεί να τα γράψει το κείμενο, δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτή η συνομιλία, αυτή η αποκάλυψη, σχήμα που δόθηκε στον Γαλάτη όλοι στον Παύλο, μόνο ο Παύλος γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Και τα μέρα μεσημέρι. Σκοτεινιάσαν όλα, λέει. Δηλαδή το φως, το άκριστο, τόσο πολύ υπερβαίνει στη λαμπότητα που το φως του ήλιου είναι σκοτεινό. Δεν είναι αμυδρό, είναι σκοτεινότατο. Φανταστείτε τι υπερβάλλει στην πρωτοχυσία. Δηλαδή αλλιώς θα πέθαινε ο Παύλος και σωματικά, βιολογικά. Εάν ο Χριστός δεν την κατούσε. Δηλαδή, πρώτα ο Χριστός σε κρατάει γερά να αντέξεις, μην πάρεις και τίποτα και σου στρίψει, και μετά μόνο γιατί πρέπει να βιώσεις χωρίς να πάρεις καμιά ζημιά. Αλλά η υπερβάλλουσα λαμπρότητα ήταν σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ανέτειλο ήλιος μέρα μεσημέρι είναι. Στον ουρανό υπάρχουν τα άστρα. Φεύγουν καθόλου. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Φεύγουν καθόλου. Ας τολμήσουν να λάμψουν. Υπερβάλλου ήλιο. Αν πάμε κάπου αλλού, υπάρχουν άλλοι ύλοι τόσο μεγάλοι σε όγκο και σε φωτοχυσία που ο δικό μου σύμβολο είναι τόσο. Δηλαδή, όλο το σύμπαν είναι, προσέξτε, πάμφωτο. Αν θα πάμε στον Πλούτονα, στον Πλούτονα, που είναι ο δικό μου, ο τελευταίο, ο δικό μας συστήματο, αυτό είναι επιστημονικά αποδεικμένο, θα βλέπουμε τον ήλιο όπως βλέπουμε το δικό μας τον Άρη. Άντε το πολύ πολύ την Αφροδίτη. Ο δικός μας ο ήλιος θα γίνει Αφροδίτη. Είναι τόσο μακριά από τη γη, ο Πλούτωνας που είναι δικός μας. Έτσι είναι ο τελευταίος που θα βλέπει τον ήλιο σαν την Αφροδίτη, τόσο μετά. Λέει, πες ότι πήγαμε στον Πλούτωνα και καθόμαστε εκεί πέρα και πούμε τον καπέμψε στο τσάι μας. Και λέει, εκεί το αστεράκι φεύγει. Ο ήλιος λέει, τη βάση που ήμασταν στη γη και βλέπαμε τόσο μεγάλη μπάλα. Κοιτάξτε πόσο μακριά πήγε. Επομένως, άμα βγει, έχει από το δικό μας γαλαξία. Δεν υπάρχει ήλιος. Χάθηκε ο ήλιος. Είναι τόσο μικρός. Εκεί υπάρχουν άλλοι ήλιοι. Πιο μεγάλοι. Άλλοι ήλιοι. Παντού, σε κάθε σύστημα υπάρχουν ήλιοι πολλοί. Και έτσι λοιπόν παντού λάμπει. Δηλαδή είναι τόσο κρύο γίνονται. Πώς? Στο Πλούτονα. Το που είχα διαβάσει ένα βιβλίο ότι τρώγοντας λέει παγωτό στο Πλούτονα είναι σαν να τρώμε ζεστή σούπα. Στη γη. Το παρομοιάζει έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν είπε «Οχιάς γεννήματα», αυτοί δεν πηγαίνουν να βαπτιστούν. Όχι. Πηγαίνουν απλώς να ακούσουν εκείνη την ώρα. Να τον πειράξουν. Οι δύο απίστευσαν μη βαπτιστέντες, είπε αυτό. Μη βαπτιστέντες. Ναι, πηγαίνοντας στο θέμα της πάθος της κλοπής. Ας πω ότι εγώ το πάθος της κλοπής και σε ένα ατομό μπορώ να βρω μέσα τις δυνάμεις μου, τις εσωτερικές, να παλέψω σύμφωνα με αυτά που είπε, να το υπερνικήσω. Να φτάσω μέχρι την άρνηση της κλοπής, μέχρι τη μετάνοια. Όταν όμως η κλοπή
έχει θεσμοθετηθεί σαν κρατική πολιτική. Φοροδιαφυγή. Θέλω να πω το εξής. Εγώ είμαι σε τόσο συνταξιούχος, καταθέτω λεφτά στην τράπεζα και μου δίνει ένα επιτόκιο 1,5% με πληθωρισμό 4%. Μετά όταν πάω να δανειστώ λεφτά από την τράπεζα, μου βάζει επιτόκιο 17-18%. Είναι μια θεσμοθετημένη κλοπή. Εναντίον αυτής της κλοπής, της συλλογικής, της κοινωνικής, της θεσμοθετημένης, πώς μπορώ να αγωνιστώ. Να τους πείσω. Εγώ σαν άτομο μπορώ, ας πούμε, να απαλλαγώ από το πάθος κλοπής. Αλλά όταν η κλοπή έχει αυτή τη μορφή που σας είπα τώρα, η τράπεζα φέρει πίν, ο Άριος Πάγος έχει μια απόφαση για να μην φύσετε κλοπή ο ελληνικός λαός, ουδένα επιτόκιο, κανένα επιτόκιο να μην υπερβαίνει το 9,5%. Η Ένωση Τραπεζών, αγνοώντας την απόφαση του Αρίου Πάγου, του Ανώτατου Δικαστηρίου, βάζει επιτόκια 17%, δηλαδή μια καθαρή σχολιά, μια κλοπή είναι. Εναντίον αυτού του πάθους του συλλογικού, του κοινωνικού, πώς μπορώ να αγωνιστώ. Ή πρέπει κανείς να μην δανειστεί, ή πρέπει να δανειστεί από άγχο με αυτό το επιτόκιο. Γιατί ξεπερνάει τώρα της τοκογλυφίας το τραπεζών του επιτόκιο. Κάνει με καλά στενό, σε σχολιέρδινε στην αλλιώς. Μου λέει σε αυτή την περίπτωση, πως υπάρχει απόφαση του Αρίου Πάγου που είναι το ανώτατο. Την αγνοούν, αγνοούν τον Άριο Πάγο. Έστω και την αγνοούν. Παραδέχομαι. Μπορεί ένας να συστραφεί εναντίον της τραπέζης δικαστικός και θα κερδίσει. Και δεν μπορεί, εφόσον βγει η απόφαση. Ποιο θα κερδίσει τον Κωστόπουλο, ο οποίο κερδίζει ένα δισεκατομμύριο την ημέρα. Συγκεκριμένη. Ο Κωστόπουλο θα κερδίσει ένα δισεκατομμύριο την ημέρα. Αν μου επιτρέπετε. Αυτή κάνουν τρέφα, δεν είναι 17%. Βάζουν τον τόπο που δίνει το ανώτατο όριο. Τράπεζα και τα άλλα το βάζουν σαν έξοδο. Είναι ένα θεσμό. Μια μέρα κάνει μας ελεύθερη. Και είναι υπάρχει περιπτώσεις που κάποιος έχει πάθει, αλλά δεν έχει το αντίθετο. Δηλαδή κάποιος έχει κλέψει πράγματα, αλλά δεν έχει λεφτά, είναι κάνει η ελεημοσύνη. Τι γίνεται τότε. Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο με χρήματα και με υλικά, είναι και πνευματικά. Έχω το συνδυδομή. Δεν έχω τίποτα, κάποιο λόγο έχω. Αυτό έχω. Τι άλλο να κάνω. Και αν δεν μπορώ και λόγο, κάνει προσευχή. Αργία και θρησκεία δεν φτιάχνω. Το έχω εν το όνομα του Ιησού, έγινε και περιπάτη. Εννέα, ιάτεσε, Ιησούς σε χαρά. Πάντως, ο αγώνας μας, ο σιδηρός και ισόπλος, είναι στη θεραπεία των μαθών. Και ξέρετε, έχουμε δύο μορφές καθώς περνούν τα χρόνια μας στην καθαρά πνευματική μας ζωή. Είναι η θεραπεία, όπως το βλέπω στον εαυτό μου τώρα, είναι κάποιο στην μοναχική μας έτσι παλέστρα. Είναι η θεραπεία των παθών μας από εδώ και προς τα πίσω, έτσι δεν είναι, όσα είχαμε και ως κοσμική, έτσι δεν είναι. Τότε να τακτοποιήσουμε όλα εκείνα τα πάθη και δεύτερον τα τυχόν πάθη που φυτρώσανε μέσα στη μοναχική μας ιδιότητα. Είναι και αυτός ο φόβος. Όπως έλεγε κανένας, λέει, είμαι 70 χρονών. 50 χρόνια είδε σαν πρόχρηστο. Μια αλλιώτικη ζωή. Εντάξει, τώρα αγωνίζουμε εδώ και 20 χρόνια να θεραπεύσω τα πάθη μου μέχρι τα 50, έτσι δεν είναι. Και τα τυχόν πάθη που φυτρώσανε από τα 50 μέχρι τα 70. Καινούργια πράγματα. Γιατί όταν ζει μετανία, και μάλιστα είναι καλή μετανία, πολεμείται με δυσδιάκριτα πάθη, άλλου είδους πάθη, δύσκολα πράγματα, τα οποία είναι δυσκολοδιάγνωστα, γι' αυτό και είναι δυσκολοθεράπευτα. Ξαναγίνουμε αντιληπτός. Είναι αλλιώς θα το πολεμήσει ο εχθρός. Ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Λοιπόν, ήταν κανείς πρόχριστου, που λέμε, δεν είναι, και είχε αυτά τα πάθη, τα χοντρά πάθη. Τα κοψόλα, τα κλάδεψε, δεν είναι. Ούτε πορνεύει, ούτε μοιχεύει, ούτε βλασφημεί, ούτε πάει στο δικαστήριο, ούτε κάνει σατανικά, ούτε καπνίζει, ούτε πίνει, ούτε ναρκωτικά, τίποτα. Τα έχει κόψει αυτά τα πράγματα, δεν είναι τα βασικά. Τώρα όμως αυτό το πράγμα έχει μια ίηση για τον εαυτό του, ότι έχει φτάσει στην αγγελική κατάσταση. Δεν δέχομαι, λέει, μήκα στο θύμα, μη τολμήσει και μου πα πόρνα, χάθηκε. Επάτελο μου. Εντάξει, αλλά. Λίγο πιο συγκαταβατικά, λίγο πιο απλά τα πράγματα. Όχι! Αυτό το απόλυτο είναι η πάπαση. Πώς το κάνουμε, δεν ξέρω. Το πάμε σε θέληση. Καταλάβατε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά κάνουν αγώνα, σε μερικά πάθη γίνονται τόσο σκληροί. Και αρχίζει να ξεχωρίζει πλέον. Ενώ η άλλη αμαρτωλή είναι πιο συμπαθητική.
είναι πιο ηλαρή, λόγω της αμαρτωλότητας της, δεν είναι προς τιμήν τους, αλλά είναι πιο συμπαθητική σε συγκρίση με αυτούς που είναι πιο σκληροκάρδιοι. Καταλάβατε. Είναι αυτά τα λεγόμενα άκρα δεξιά πάθη. Είναι ο εγωισμός ότι ό,τι και να συζητήσουμε, λέει, τελικά θα γίνει το δικό μου. Μα τότε δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, εφόσον επιμένεις το δικό σου και δεν μαζευόμαστε όλοι να ακούσουμε το σωστό, να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν το κάνουμε το παπισμό, το κάνουμε. Πότε σε δεσμό. Σαν τη χάρη των Ιωδαίων. Δεν συμφέρει. Σε εμάς στο μοναχισμό τα δυσκολότερα είναι τα καινούργια. Να μην πετρώσουν καινούργια πράγματα. Γιατί υπάρχει βόμβος μετά να μας συνοδεύουν μέχρι τον τάφο. Έχουμε πρόβλημα. Γιατί ο εχθρός συνεχώς μισομονά και χτυπάει συνέχεια. Είναι εφευρέτης. Πάντα εφηβρίσκει καινούργια πράγματα. Και ούτε τι πιάσει καινούργια πράγματα. Τι δύσκολα πράγματα. Και το βλέπουμε στην εμπειρία μας, δηλαδή καθώς περνούν τα χρόνια. Και πραγματικά αρκετά σε αυτά τα χρόνια πρέπει να τεχνίσει πάρα πολύ. Λέει έφτασα στα 70, στα 80, στα 90 και ο πόλεμος σήμερα έχει γίνει αφόρητος. Καλά, όλοι οι Άγιοι Πατέρες έτσι νιώθανε. Όχι. Άλλοι νιώθανε, άλλοι δεν νιώθανε. Αλλά όσοι νιώθανε, νιώθανε πιο δύσκολα από σένα, πατέρ. Ο Θεός αφήνει τον πόλεμο εκεί που ξέρει ότι θα πάρει και τα στεφάνια. Δεν θα πολεμηθείς, δεν θα στεφάνεις. Λέει να λείψουν τα στεφάνια. Όχι, έτσι δεν είναι. Καλύτερα να μην έχεις τίποτα λογισμό και να αφήσεις τον Θεό να σε καθοδηγήσει όπως θέλει και αργότερα να πάρουμε τη θέση μας. Ευτυχώς που έχουμε και διαλύματα της χάριτος για να συμμετήσουμε δυνάμεις, να ξεκουραστούμε, να κάνουμε πνευματικές διακοπές, ας το πούμε έτσι. Να πάρουμε δυνάμεις απάνω, να διαναμώσουμε γερά-γερά και μετά αρχίζει πάλι να βρέχει, να συνεφιάζει, να στράφει, να βροντά, θύελια, σιόνια. Θα αρχίσει πάλι αυτή την κοιλία. Αυτά. Αν ο κόσμος ήταν τέλειος, μήπως το πρόβλημα θα ήταν η ανία, η πνίξη. Τώρα μιλάμε τόσες ώρες γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν το πρόβλημα δεν υπήρχε, δεν θα έχουμε διάλεγμα. Ακριβώς. Θα το ξελογώσαμε τον Θεό συνέχεια. Στον ουρανό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έχουν ανία οι άγγελοι και οι άγγελοι, γιατί συνεχώς έχουν μια ζωή αιώνιος. Η ζωή μας είναι μια κίνηση ασταμάτητη, με εκπλήξεις και ποικιλίες που δεν έχουν προηγούμενο και επόμενο. Επομένως, η αιώνια ζωή δεν είναι συνεχώς το ίδιο. Κάθε φορά καινούργιο και διαφορετικό συνέχεια. Δηλαδή αυτή η τεράστια ποικιλία, η τρομερή ποικιλία, φανερώνει τι βάθος έχει ο Θεός και τι ποικιλίες εκπλήξεων έχει ο Θεός. Δηλαδή, τι είναι τελικά αυτός ο Θεός που συνέχεια βγάζει. Ο Βυσκοπίνα είναι παράδειγμα. Ποικιλία υπάρχει στον κόσμο που ζούμε, στον άλλον θα υπάρχει. Υπάρχει. Τη δίνει ο ίδιος ο Θεός. Εγώ με τρομάζει αυτή η σκέψη ότι όχι ξεπερασμένη δική μου αγάπη. Στην αιώνια ζωή, εκεί είναι να μην υπάρχει ποικιλία και να πεθάνει. Δεν θα έχεις ούτε καν τη δυνατότητα να πεθάνεις από ανία. Απίθερο εσύ. Αυτό στην άξη. Κάτι που με κάνει και απορώ επίσης είναι το εξής. Το όνομά σου? Γιάννης. Θα δείτε το επίσης. Όχι. Το σώμα είναι φθαρτό. Πεθαίνει, σαπίζει, αποζητείται. Η ψυχή είναι αθάνατη. Καταλήγει το σώμα και πηγαίνει φτερωγή στον ουρανό. Τουλάχιστον αυτό λέγεται ως τώρα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει άλλες εκδοχές που κάνει η ψυχή ή η αιώνια. Το σώμα να πηγαίνει κάπου αλλού από το ουρανό. Πάντως δεν περνάει κανένα μεγάλο τούνελ. Όχι, όχι, δεν περνάει. Και το είχε μέσα σε ένα τούνελ. Δεν είναι και άγνωστο το τούνελ σε αυτή την περίπτωση.
Εκείνο το πράγμα όμως. Ζητούσα από τα ράει ο Ρόντι Μούντι. Κάνουν μια περιγραφή της ψυχής. Η ψυχή είναι μια οντότητα, γιατί αν δεν ήταν οντότητα, δεν θα ήταν αυθύπαρτη. Δεν θα υπήρχε δηλαδή. Η οντότητα, όλες οι οντότητες, είναι επιδεκτικές μιας περιγραφής. Μόλις θα πούμε... Εγώ ίδιος προσπάθησα να τη φανταστώ, δεν τα καταφέρω. Μόλις... Μόλις θα βγούμε από το σώμα, θα δούμε την ψυχή μας. Αυτό λέγεται αυτοόραστος του εαυτού μας. Ναι, γιατί κοιτάξτε, για να υπάρξει όραση. Πώς βλέπει ένας τον καθρέφτη, αλλά βλέπει το εξωτερικό του. Ναι, εάν δεν έχει μάτια, δεν το βλέπει ούτε αυτό. Α, είσαι ωραίος τότε. Για να μυρίσεις, χρειάζεται μύτα. Για να ακούσεις, χρειάζεται αυτιά. Δηλαδή, όργανα σωματικά. Έτσι, πράγμα. Για να έχεις αυτή, πολύ ωραία, πρέπει να πιάσεις τα χέρια. Αν με το θάνατο και την αποσύνθεση όλα αυτά εξαφανίζονται, τελικά η ψυχή είναι μια οντότητα χωρίς καμία αίσθηση. Απάντησες. Οι αρχαίοι λέγανε, όχι ορθόδοξα, αλλά προσωπικά, νους ορά και νους ακούει. Μετάφραση ορθόδοξη. Όλα αυτό το άνθρωπο τα κάνουν η ψυχή, όχι το σώμα. Η ψυχή βλέπει, η ψυχή ακούει, η ψυχή μυρίζει, η ψυχή ομιλεί, η ψυχή σκέφτεται, η ψυχή κινείται. Όλα τα κάνει η ψυχή, όλα, 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 δια του σώματος, όλα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει η ψυχή αν είναι στο σώματος. Όταν βγει από το σώμα η ψυχή, είναι όπως τώρα, χωρίς το ρούχο της. Το ρούχο είναι το ρούχο του σώματος. Το σώμα είναι το ρούχο της ψυχής. Μόλις βγει η ψυχή από το σώμα, από το ρούχο της... Νομίζω ότι τότε γίνεται αισθητή η ψυχή, όταν φοράει το ρούχο της. Αν όμως χάζει το ρούχο, πάλι είναι μη και αισθητή. Όχι, δηλαδή, μόλις τα βγει... Γι' αυτό και δεν τη βλέπω. Και τη ξέρω, εγώ δεν έχω δει. Τότε είναι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να είναι βλαμμένοι. Βλέπουν και άλλους ανθρώπους που δεν χάρηκαν στην πρώτη φορά. Ο αδερφός μου λέει σε παραστήσει. Πάω μια μέρα στο σπίτι. Ποιο θα εφάσω. Έχω τον αδερφό μου στην Αθήνα. Τον βλέπω με μια σκούπα και χτύπησε κάτω από το κρεβάτι. Τι απόθεση πρέπει να λέω. Είναι μου λέει δύο άνθρωποι χωμένοι κάτω εκεί. Ότι ο ίδιος ήξερε ότι είναι παρέστηση. Ελπίζω δεν βρήκε μέσα του τη δύναμη να διαφορήσει για αυτό το θέμα. Πήρε τη σκούπα και την ψυχή. Αυτό δεν είναι παράδειγμα. Κυρία Σκουρία, όσοι κάνουν για την ψυχή, ψυχή ψυχή είναι η οντότητα. Ψυχή είναι πέραμε σε άλλη διάσταση. Αυτό είναι καθαρά θέμα ιατρικό. Παρέστηση είχα και εγώ πολύ. Εγώ πολλέ φορέ ακούω φωνέ μέσα. Ακούω φωνέ. Όχι, μην υποτιμά τι παρέστηση. Γιατί πριν προαρθεί πολύ ο άνθρωπο και ο πιστικό κλπ. Κάποτε οι παρεστήσει παίζουν ένα πραγματικό ρόλο στη ζωή. Η εκτέστηση είναι πολύ μεγάλη. Σε πιο παροχημένες εποχές, πολλά πράγματα οι άνθρωποι τα ερμηνεύανε μέσω παρεστήσεων, στις οποίες δίνανε άλλη έννοια από αυτή που έχει πραγματικά σήμερα. Αλλά ας τα αφήσουμε το θέμα αυτό, είναι και λίγη ποικιλία η σύγκριση. Το πρώτο για μένα μαθαίνει είναι το εξής. Η γη, ο πλανήτης μας, είχε αρχή και θα έχει κάποτε και ένα τέλος. Μας λέει η επιστήμη ότι πέρασαν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσουμε εδώ και μετά δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια χρόνια θα εξαφανιστεί. Τι θα γίνει με αυτές τις ψυχές που έχει τέτοιος συνοστισμός. Σκεφτείτε, είμαστε 6 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Αν όλοι εμείς πεθάνουμε,
θα έχουμε μία προσθήκη 6 δισεκατομμυρίων ψυχών σε άλλα στα πολλά δισεκατομμύρια, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τους θανάτους των προηγουμένων γενεών. Τι θα γίνει με αυτές τις ψυχές? Θα γυρίζω σαν την άφηκη κατάσταση. Δεν έχεις θέμα χώρο για τις ψυχές. Οι ψυχές είναι άειλες. Δεν έχεις θέμα χώρο για να το διεδικήσουν. Ο τρόπος που τις παρουσιάζεις είναι και το άειλες. Οπότε είναι άδειο να μιλάμε για το τίποτα. Ψυχή είναι άειλη. Είναι μια οντότητα. Άειλη οντότητα. Δεν τίθεται θέμα να μεταβρεθεί χώρος που θα κατοικήσει, όσο είναι σε άλλη διάσταση. Ξέρεις τι μου λες τώρα. Ότι η ψυχή δεν είναι τίποτα. Εσύ είπες ότι είναι οντότητα. Άλλη οντότητα, όσο ότι είναι άλλη οντότητα. Δεν ανάγκη να έχει μάθει για να βλέπει. Δεν έχει ανάγκη να έχει αυτά για να βλέπει. Έστω και αυτή την ψυχή που λες. Τι άλλη οντότητα. Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει ψυχή. Έτσι αν μην θα γυρίσει να υπάρχει που κατάλαβε. Είσαι απίστευτος πραγματικά. Εμείς χαιρόμαστε που σε ακούμε. Πίστεψέ το, δηλαδή αυτό το επιδείγμα που έχουμε μέσα από την καρδιά μου το βγάζω. Ο Όσκαρ Ουάιλντ. Το άστρο εγώ ο ίδιος. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε ότι πολλές φορές. Ποιος? Όσκαρ Ουάιλντ. Όσκαρ Ουάιλντ. Ένας άγγλος. Όσκαρ Ουάιλντ. Ουάιλντ. Ένας άγγλος συγγραφέας που έγραψε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι και το Ντόριαν. Έλεγε ότι καμιά φορά για να μπορέσεις, λέει, να προσεγγίσεις την αλήθεια, πρέπει να περπατήσεις πάνω στο τεντωμένο σκηνή της παραδοξολογίας. Γιατί αυτή σου ανοίγει και νέους δρόμους, νέες πρόοδες και σου δίνει δυνατότητες νέων προσεγγίσεων. Δεν ξέρω, εγώ δεν σύμφωνα ακριβώς. Οι ψυχές, όταν εμφανίζονται στους ανθρώπους, εμφανίζονται με το σουλούπι, με το σχήμα του σώματός του. Και μάλιστα με την τελευταία μορφή που είχε το σώμα τους. Ας πούμε, ο Άγιος Αντώνιος πέθανε σε ηλικία 105 ετών, θα εμφανιστεί σαν Άγιος Αντώνιος 105. Δεν θα εμφανιστεί σαν Αντωνάκης των 5, το 15 και το 25, θα πει είμαι ο μικρός Αντώνιος, πριν γίνω μοναχός και... Είναι απάτη. Παίρνει το σχήμα διότι τελικά οι άνθρωποι μορφώσαν την τελική εικόνα του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ένας που ήταν σε χρόνια θυμάται όλες τις εικόνες, όπως και εμείς θυμόμαστε και το δικό μας το σχήμα, έτσι δεν είναι? Βλέπουμε τις φωτογραφίες μας και λέμε ποιος είναι αυτός εγώ. Θυμάσαι πολύ αυτή τη μικρή σου ηλικία? Αμυδρά, τι θυμάμαι. Αλλά στην ουσία βιώνω το σχήμα που έχω τώρα, ανά πάσα στιγμή, δεν είναι? Με αυτό το σχήμα τελικά με έχουν θυμηθεί και με θυμούνται οι άνθρωποι. Και εγώ το σχήμα πρέπει να εμφανιστώ. Αλλά μόλις βγει η ψυχή από το σώμα και βλέπει και ακούει και ομιλεί, αλλά νοηρά. Μετά, τώρα καθώς ομιλούμε, κάνουμε ηχητικά κύματα. Άμα βάλουμε και νοέρα, δεν ακούγεται, δεν είναι? Η ψυχή έχει την τελική μορφή του σώματος όπου το προφέρει. Είπαμε ότι όλα τα κάνει η ψυχή δια του σώματος. Μπορεί να τα κάνει και άνευ του σώματος. Όλα αυτά που τα κάνει μετά του σώματος. Το σώμα επηρεάζει την ψυχή? Καθόλου. Βοηθεί απλώς. Γιατί εγώ έχω ένα συγγενή που έχει γεροντική άνοια και σκέφτομαι τι ψυχή θα βγει από αυτόν. Εντελώς δηλαδή. Κοίταξε τώρα, σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να κάνει πολλά μαθήματα. Δεν λειτουργεί το φυσιολογικό του λογικού πίθανο. Οπότε μπορεί και καθαρή εξομολόγηση να κάνει, ούτε και πολύ μνήμα μπορεί να κάνει. Ναι. Απλώς υποτυπωδώς επικοινωνεί με τον κόσμο. Υποτυπωδώς, αμυδρός. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει καμιά παλαβομάρα ξαφνικά. Κάνει πολλές τέτοιες. Δηλαδή, είναι επικίνδυνο που να ανάψει φωτιά να κάνει τίποτα τέτοιες ζημίες που να κάνει. Είναι μάλιστα τρομερά επικίνδυνο. Σε τι δηλαδή? Να σπάσει τη ζάβια. Ακόμα και τις... Να πέσει από τις κάμπες. Αν ανάβει κάτι για παράδειγμα, μετά ένα λεπτό το έχει ξεχάσει. Ανοίγει την πόρτα, φεύγει, αυτό ανάβει. Γι' αυτό αναγκαστικά τώρα υπάρχει και μια γυναίκα. Αυτό το επιχείρημα που λέει πάντα, αν δεχτούμε ότι η ψυχή είναι η ιδιότητα της ύλης, τότε δικαίως θέτει το ερώτημα αυτό. Εγώ αποκρούω αυτό το πράγμα ότι η ψυχή είναι η ιδιότητα της ύλης. Ο εγκέφαλος, είπαμε, είναι μια νοτέρα μορφή οργάνωσης της ύλης, έχει διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες, είναι έδρα
όλο των αισθήσεων κλπ. Αλλά η ψυχή δεν είναι ιδιότητα της ύλης. Αν ήταν ιδιότητα της ύλης, θα είχε δίκιο που θέλει το ερώτημα αυτό εδώ. Ότι η γεροντιά δεν θα γίνει η ψυχή του άνθρωπου αυτού. Ξέχωρη είναι η ψυχή, ξέχωρη η γεροντική άλλη, η οποία είναι, απορρέει καθαρά από τις ελαττωματικές φυσιολογικές λειτουργίες των κεφάλων, στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε όμως η δική μου απάντηση είναι ότι η ψυχή δεν είναι ιδιότητα της ύλης και πλέον το ερώτημα αυτό πέφτει στο κενό. Ποιο? Το ερώτημά σου πέφτει στο κενό, διότι όχι, η ψυχή δεν είναι ιδιότητα της ύλης. Εγώ αυτή την άποψη έχω, ότι η ψυχή δεν είναι ιδιότητα της ύλης. Αυτή είναι η απάντηση. Υπάρχει μια υπολαμβάνουσα περιφρόνηση προς την ύλη. Αλλά εδώ έχουμε τη θαυμαστή. Πες σου πού είναι, σου είπα ότι ο κέφαλος είναι ο μέρος ο οποίος οργάνωσε τις ύλες. Είναι η έδρα όλων των αισθήσεων. Είναι ένα καταπληκτικό δημιουργείο. Δεν έγινε μόνο το πλούσιο στο τομέα. Γιατί η τύχη δεν τα φτιάχνει όλα αυτά. Υπάρχει ένας νους στο πρωτοβουλίο. Είναι νοημοσύνη. Και εμείς είμαστε μέρος του. Λοιπόν, έχει και η αυτή. Οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει όχι μόνο διάφορες μορφές, αλλά να εκφράζεται και τα μεταφορικά του. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα ακόμα παρόλο που αγωνίζεται η επιστήμη, δεν κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το μυστηριώδες σύστημα του εγκεφάλου. Είναι κάτι καταπληκτικό. Ο Ανανόπουλος, ένας καθηγητής στην Ανανόπουλος, εδώ το κάνει εδώ. Που μελετάει πέρα τον εγκεφάλου. Το μόνο κακό είναι το εξής. Ότι αν βρουν τέλειους εγκεφάλους για μεταμόσχευση, αυτοί θα μείνουν στα ζήτητα στεράφια των φαρμακείων, γιατί όλοι εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε ότι είμαστε ατσίδες, πανέξυπνοι και τετραπέραντοι. Κανένας δεν θα πάει να πάρει εκεί από να κάνει. Πάμε και από αυτή να χρησιμοποιήσω. Χρησιμοποιείτε και αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, οι τοποθετήσεις σου είναι πολύ ωραίες, έτσι. Είναι και ο τρόπος που... Ναι, βέβαια. Αυτή είναι επαγγελματική διαστροφή, υπήρξε δημοσιογράφος. Όχι, ναι. Η Αρίζου καθηγητής στο σχολείο... Όχι. Σε παρακολουθούσαν όλοι έτσι με ακουμέτη ανάσα και σαν να ξεσπαθούσαν όλοι σε κάτι τα γέλια. Και μετά πάλι συγκέντρωση. Καλό είναι αυτό, συγκέντρωση και το είναι και άλλο. Είναι και πρακτικό. Βέβαια, πάρα πολύ. Και είναι και πρακτικό σαν αγκαίο. Κάνε το λόγο να προσέξεις. Πάρα πολύ. Σκεφτείτε, έγραψα από πέρσι. Τι? Ένα βιβλίο για τη δύναμη της βλακείας. Αυτό το βιβλίο έμεινε απόλυτο. Ε, απόλυτο. Αυτό το βιβλίο δεν έμεινε απόλυτο. Γιατί? Δεν ενδιαφέρε κανέναν. Δεν είμαι βλάκας. Είναι γεγονός, εγώ δεν είμαι βλάκας. Και θα διαβάζουν όλοι το βιβλίο που έγραψε η κυρία Χιλουδάκη, αν την έχει μια κουστά. Μπορείς να μας πέρασαν τέτοιο βιβλίο. Μπορείστε. Αυτό το βιβλίο που έγραψες, μπορείς να μου το φέρεις. Σας το στείλω. Σας το στείλω. Εγώ το έχω, είναι η τρίτη πραγματεία πάνω στο θέμα της βλακείας. Είναι που λεμπές η βλακοκρατία και μορίες εγκόσμιων από τον έρασμα, το εράσμα. Μορίες εγκόσμιων. Χθες έμαθα ότι υπάρχει και ένα άλλο. Είναι η πολιτική σημασία του βλακού. Πώς το διάβασα, δεν το ήξερα. Υπήρχε αυτό. Τι συμβαίνει στην Ευαγγελία, ο Θεό μου. Πάντω τώρα να το διαβάσω. Και ξέρετε, εγώ χάρηκα με αυτό το τρόπο. Πώς γράφετε όμως τέτοια πράγματα, γιατί ένας φιλόσοφος όμως θα το διαβάσει, γιατί θέλει να δει ακριβώς τα νήματα, τι θέλει να πει κάποιος και πού το πάει το θέμα. Κοιτάξτε, καταρχήν, για να ξεκαθαρίσω κάτι, εγώ δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε ποδοσφαιρικές ομάδες, σε βλάκες και έξυπνους. Υπάρχει μια γενική καταρχήν διανοητική ανεπάρκεια.
η οποία πρώτα οφείλεται στο μεγάλο καταμερισμό των νερών. Για να κάνει ένας άνθρωπος κάτι αξιόλογο, πρέπει να συγκεντρώσει όλες του τις δυνάμεις σε ένα τομέα. Δεν του μένει πια χρόνο για να αφιερώσει σε κάτι άλλο. Το βλέπετε λοιπόν, γίνεται σοφός εκεί, ξέρει πολλά πράγματα, μόλις τον βγάλεις έξω και του πιάσεις μια συζήτηση για άλλο θέμα με το οποίο δεν έχει ασχοληθεί, δεν ξέρει τι να σου πει. Μπορεί να σου πει κοτζάνε. Λοιπόν, αυτή είναι μία μορφή. Ύστερα υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχει, ας πούμε, αυτός που έχει πολύ εξυπνάδα και λίγη πλακία. Αυτός που έχει λίγη εξυπνάδα και λίγη πλακία. Αυτός που έχει πολύ βλακία και λίγη εξυπνάδα. Δεν υπάρχουν πάντως βλάκες που να έχουν ενέχουν κάνει εξυπνάδες. Ούτε έτσι πρέπει να μην έχουν κάνει βλακές. Αυτό το ξέρω γιατί έχω προσωπική πείρα. Έχω κάνει πολλές βλακίες και γι' αυτό είχα και τη δυνατότητα να ασχοληθώ με το. Πάει εξομολόγησες. Το στείλεις στο βιβλίο, Γιάννη, όλες τα άσματα, το στείλεις στο βιβλίο στο βιβλίο. Όχι, εμένα με ενδιαφέρουν αυτή η αυτογνωσία. Βέβαια. Μόνο οι έξυπνοι ξέρουν πώς. Δηλαδή, εδώ θα μιλήσουμε για λειτουργία του νόμου, σας δεν είναι. Πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και πώς κινείται. Αυτό πραγματικά δεν χτυπάει τις βλάκες που λέει είστε τέτοιος και τέτοιος, δεν χτυπάει το πρόσωπο. Πιστεύετε ότι υπάρχει εξέλιξη διανοητική στον ανθρώπινο είδος. Δηλαδή, κάποτε ο άνθρωπος αρχίζει και ξεχωρίζει από το ζώο. Πώς ξεχωρίζει. Αρχίζει και φαίνεται κάποια αναλαμπή νόηση. Και σιγά σιγά μέσα σε ένα εκατομμύριο και πλέον χρόνια όπως υποστηρίζεται σήμερα, φτάνει στο επίπεδο διανοητικής εξέλιξης που βρίσκεται σήμερα. Αλλά αυτό δεν είναι γέρο. Έχουμε, ας πούμε, τις ακραίες περιπτώσεις των ανθρώπων που μπορούν να προσεγγίσουν τις κορυφές των πνευματικών αναισθήσεων, τους άλλους που είναι πάρα πολύ πίσω. Βέβαια, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία σφίγγουμα μέτρηση, δημοσκόπηση, βλακίες. Έχει γίνει ένα σωρό δημοσκοπήσει για να διαπιστωθούν ένα σωρό πράγματα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Δεν έχει γίνει ούτε μία δημοσκόπηση βλακίες. Δεν είναι βλάκες για να γίνει δημοσκόπηση, γιατί κανένας δεν απολαβαίνεται που είναι βλάκας. Τους βλέπεις, ακούστε, υπάρχουν τεκμήρια. Ας πούμε, ένα τεκμήρι βλακίας είναι επί παραδείγματι η τηλεθέαση στην τηλεόραση. Ας πούμε, η βλακοδέστερη εκπομπή έχει την υψηλότερη ακροαματικότητα, 70%. Γίνεται μια άλλη καλή εκπομπή. Σκοτώνονται οι άνθρωποι να φτιάσουν, να κάνουν ένα δελτίο ειδήσεων σοβαρό που να δίνει κάτι ουσιαστικό στους ανθρώπους. Ξέρετε τι ακροαματικότητα πέτυχε, 1%. Όταν μια άλλη εκπομπή σε άλλη τηλεόραση έπιασε 70% και είναι βλακώδης. Είναι σφημομέτρηση της βλακίας αυτό που είναι. Αυτή είναι σφημομέτρηση. Να λοιπόν ότι αυτό είναι σωστό πράγμα. Εδώ συμφωνούμε όλοι μας. Έχουμε ένα... Δηλαδή το βιβλίο αυτό, τέτοια πράγματα είναι, ναι, τέτοια. Δηλαδή, όχι να χτυπάει τον άνθρωπο σαν πρόσωπο. Όχι, δεν χτυπάει. Καταρχήν μιλάω για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι ο πρόφητος Δαβίδ λέει, ο βλάχος δεν λέει στην κόρια του ότι δεν υπόκειται ο Θεός. Είπε άφρονο. Έχουμε τον άφρονο, τον παράφρονο και τον εχέφρονο. Είδατε, υπάρχει ανέκαθεν ένας διαχωρισμός, ας πούμε, βαθμίδων νοητικότητα. Σήμερα μετριέται στην Αμερική, δεν ξεκίνησε το περίφημο τεστ IQ, το οποίο μετράει την οξύνια. Με τη διαφορά ότι αυτή η μέτρηση είναι πρακτικώς άχρηστη για τον ακούστατο λόγο ότι οξύνια μπορεί να έχει ένας παλιάνθρωπος και οξύνια να έχει και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από διάφορους τύπους ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει εμάς.
Εμείς πρέπει να εξετάσουμε με σύστημα κατάλληλων ερωτηματολογίων, ας πούμε, πώς σκέπτονται και ψηφίζουν οι άνθρωποι, γιατί κάνουν αυτό και δεν κάνουν εκείνο, γιατί το μυαλό τους πάει ως ένα πράγμα. Παράδειγμα, πάρα πολλοί άνθρωποι παθιάζονται με το ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις τι γίνεται μέσα σε ένα γήπεδο παρά να καταλάβεις τι γίνεται σε μια κοινωνία. Εκεί τα προβλήματα είναι σύνθετα, τεράστια, πολύπλοκα. Μέσα στο γήπεδο έχει να κάνει με κλωτσέσμο. Και αυτό να έχει συγκλονιστικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Αυτό είναι ο μόνο δείκτης πλατείας που Σχετικά νέμα. Πονέθηκαν άνθρωποι πολλές φορές. Πολλές φορές. Και με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο, ώστε σε αφήνουν έτσι. Και όλη την ιστορία. Ναι, ότι το τάδε μας με την τάδε ομάδα έκανε αυτό στην τρίπλα και τα λοιπά και κατάφερε την κεφαλιά και τα να βάλει την μπάλα στο δίκτυο. Εάν ήξερε τόσο καλά το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο θα ήταν καλός άνθρωπος, δεν θα ήταν μόνο φίλαθλος. Και όπως ξέρουμε όλοι οι φίλαθλοι δεν είναι καλοί, γιατί πολλοί από αυτούς κερδίζει η ομάδα τους, καταστρέφουν αυτοκίνητα από τη χαρά τους. Χάρη η ομάδα τους καταστρέφουν αυτοκίνητα από τη λύπη τους. Εκεί στο χωριό που κάθονταν τρία άτομα στο καφενείο. Ένα αμόχωτο ο κόσμος και λέει τώρα ο ένας. Ναι, για πες με εσύ, λέει, τρέχει μια. Τι τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Ο ήχος, ρε χέρα. Ο? Ο ήχος. Ο ήχος. Καθυστικότητα. Λέει ο άλλος, πες με εσύ, τρέχει. Λέει, τρέχει. Εγώ δεν ξέρω, λέει. Ξέρεις, 100 έλεγες, 100 γνώμες. Πώς, άλλος. Το ρέμα, ρε. Αχ, ρε, τι δύο λάθος είστε. Ο νους μου τώρα πήγε στην Αυστραλία και γύρισε μέσα στην Ιστορία. Ο νους τρέχει πιο γρήγορα από όλα. Πήγε λέει ο νους στην Αυστραλία και γύρισε τώρα. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες το φωτόνιο έχει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Είναι το πιο γλύκορο υλικό. Όταν μια ύλη την επιταχύνουμε με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, την κάνουμε φωτόνιο. Ένα σπίδαλο, άμα έχει τέτοια ταχύτητα, θα γίνει φωτόνιο. Δηλαδή διαλύεται και γίνεται φωτεινό πράγμα. Ο νους δεν είναι φωτόνιο. Τρέχει ασυλλήπτως και ασυλλήπτως γρηγορότητα παντός φωτονία. Η νοητική ταχύτητα εγγίζει την αγγελική ταχύτητα, γιατί ο άγγελος ως σκέτος νους θεοειδέστατος έχει την αγγελική ταχύτητα. Δεν είναι πανταχούπαρο. Τρέχει, ας πούμε, στο ίδιο χρόνο θα λέγαμε με τη δική μας έννοια, σε οποιοδήποτε σημείο του σήματος και του κόσμου, δεν είναι. Δεν καθυστερεί να κάνει από εδώ έως εκεί τόσο χρόνο και από εκεί έως εκεί άλλο χρόνο. Με τον ίδιο χρόνο πηγαίνει παντού. Καταλάβετε, ο άγγελος. Ο νους του ζωντανού ανθρώπου τρέχει με την ταχύτητά του που εγγίζει την αγγελική, αλλά δεν τη φτάνει, διότι ακόμη ο νους είναι μέσα στο πεπερασμένο σώμα του. Μόλις όμως η ψυχή βγει από το σώμα, ο νους είναι μέσα, όχι το εγκέφαλος, ο νους είναι μέσα στην ψυχή. Τότε ο νους και ως ψυχή και ως νους αποκτά την κανονική ταχύτητα. Γιατί τώρα τρέχει με μια σχετική βροντίδα. Δηλαδή πηγαίνω και γυρίζω στην Αυστραλία σε τόσο χρόνο. Εάν βγω σαν ψυχή, θα την κάνω ασυγκρίτως γρηγορότερα. Γιατί δεν εμποδίζουμε από το σώμα. Γιατί όταν βγαίνει ο νους μου και πηγαίνει και γυρίζει, δεν βγαίνει όλος και δεν κάνω όλη την χρήση του νους. Γιατί αν κάνω όλη την χρήση του νους θα πεθάνω σωματικά. Γι' αυτό ο Θεός κανόνισε να μην αφηρείται όλος ο νους. Όταν ο Άγιος εκστασιάζεται και έχει μια αρπαγή, βγαίνει ο νους. Ένα τμήμα μένει της ψυχής και του νους μένει
για να διατηρηθεί στη βιολογική ζωή, αλλά σε υπολαθάνωσα και ναρκώδη κατάσταση. Τηλεπάθεια, μήπως είναι η διαμορφωτική ταχύτητα, Με τη μορφωτική βόλο όμως. Μου έλεγε ένας γέροντας, πήγα στο κυρίαρχο Καβά και ήταν σε κατάσταση εκστάσεως. Πώς το... Ναι, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, το θέαμα είναι τρομακτικό και συγγνωστικό. Δηλαδή, λάμπει και είναι ναρκωμένος. Δηλαδή, δεν, είναι, δεν κοιμάται, δεν είναι ζαλισμένος, ούτε είναι υπνοτισμένος. Είναι μεταξύ φθοράς και αθασίας, δηλαδή μεταξύ ύπνου και, και ξύπνου. Είναι σαν ναρκωμένος είναι. Δηλαδή, άμα, τον, άμα του κουνήσεις, θα συνέλθει. Δηλαδή, ζει, αλλά έχει βραδία κίνηση, ο χτύπος της καρδιάς, η αναπνοή, πώς έλεγες, ας πούμε. Είναι σε έξαση τη στιγμή. Είναι σε έξαση, ήταν. Διακρίνητα, αν υπάρχει πλάνη σε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει πλάνη. Ήταν φοβερό πρόβλημα. Αλλά αυτός ο γέροντας μου λέει για μένα ότι όταν είδε αυτό τον το ασκητή, κόντεψε και αυτός να πάθει έκσταση. Δηλαδή, έχουμε ότι είναι το γεγονός. Ναι, το τόσο θαυμαστό που... Έχετε ασχοληθεί με τη μελέτη της εκστάσεως. Γιατί, ξέρετε, είναι και μία εμπειρία. Κάποιοι άνθρωποι την έχουν, άλλοι την έχουν ποτέ. Πέρα με έκανε πιάσει γερομανή στα κατοχή. Σε διακόπτω, είχες έκσταση, μου φαίνεται. Ήταν για να εκτελεστεί. Είχαν πιάσει γερομανή στα κατοχή. Και με πίστηκε στο Χαϊδάρι. Εκεί ξέρετε, σκότωνε σε έναν Γερμανό, πιάνανε ένα κατάλογο οι Γερμανοί, 50 Έλληνες του στείλανε στο δίκτυο. Γνωρίζεστε. Του εκτελούσαν. Τώρα μαζί σε εφημερίδα 10 χρόνια. Και εγγραφές. Εγγραφή λέμε. Και το σχολιαστή, εγώ και ήμουν να μεταφράσει. Σχολιαστή και από το γράμμα. Λοιπόν. Εκεί μέσα είμαστε κάπου 5.000 άτομα που κρατούμε εκείνη την εποχή. Έκαναν εκτελέσεις συνέχεια. Η μεγαλύτερη έγινε την πρωτομαγιά του 1944. Διαβάζανε κατάλογο ονόματα, φτάσαν τα 50, φτάσαν τα 100, φτάσαν τα 200 και σταματήσαν. 200 ανθρώπους τους εκτέλεσαν σε μία μέρα. Υπάρχει μια ο Γιάννης στο Πανεπιστημιακό Βοτανικό Κύκλο. Μέσα στη νύχτα, από το παραθυράκι της κεριού, έβλεπα τον ουρανό, ο οποίος δεν είχε και φεκαράδα και πεντάρα, ήταν ένας τους ουρανός και λάμπα την αστέρια. Έκανα εγώ μία νοητή προσπάθεια, χωρίς λόγους, χωρίς σκέψη, χωρίς τίποτα, να ενωθώ με αυτό το σύμπαν που ένα μάτι του έβλεπα από το παράθυρο του κελιού. Ήταν αυτή η προσπάθεια η ψυχική. Της φυλακής. Της φυλακής, ναι. Ήταν πολύ έντονη αυτή η προσπάθεια, χωρίς λόγια. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Ήμουν 20 ετών. Χωρίς λόγια. Και κάποια στιγμή ένιωσα κάτι σαν ένα ωκεάνιο αίσθημα και μια ενοπλές και είχα φύγει από το κελί και από το κάγκελα και είχα ενωθεί με αυτόν τον ένα στρο ουρανό. Στιγμή, αυτό το αίσθημα επί τα πολύ λίγο πέρασε. Αλλά ήταν μια στιγμή έκστασης. Σας είπα, δεν έχω άλλη περιγραφή αυτού του αισθήματος πέρα από το ωκεάνιο. Δηλαδή ένιωσα μια ψυχική διάβρωση τεράστια, να συνδυαστεί. Έκτοτε δεν είχα ποτέ άλλοτε βιώσει την έκσταση. Μπήκα στην καθημερινή ζωή, είναι πολύ, η οποία είναι πολύ μεσή. Πόσο είναι τον είσαι τώρα? Εβδομήντα οκτώ. Με το νόμο των πιθανοκίδων. Είναι μια καλή ηλικία. Τα 80 είναι μια πολύ καλή ηλικία να σε φυτέψουν. Να σε? Να σε φυτέψουν. Πού? Είναι στη γη μέσα. Όχι. Σύμφωνα με τον νόμο των πιθανοτήτων, εγώ έχω άλλα 2 χρόνια να ζήσω. Με τον νόμο των πιθανοτήτων.
Μπορώ να ζήσω και 20 όμως, δεν ξέρω. Πώς θα πει ο Χριστός μας. Και αυτό είναι στις πιθανότητες να ζήσετε και 20 και 30. Για πάντα. Δεν υπάρχει. Ο νόμος το πιθανότητα. Κάτι που έμεινε από τη φυλακή αυτή. Εσένα, γιατί όμως δεν σε εκτέλεσα. Γιατί δεν σε εκτέλεσα τη σένα. Γιατί τι θαύμα έγινε. Δεν εκτελούσαν αυτοί, επειδή καταδικάστηκε σε θάνατο, σκότωνε να τα από εκδίκηση. Δύο Γερμανούς και αυτοί είχαν εφαρμόσει τον νόμο των αντιπίνων. Από τον κατάλογο της φυλακής που είχαν πάνε 50 και τους στείλανε και τους εκτελούσαν. Ένας από αυτούς που σε εκτελέστηκε ήταν ένας κομμουνιστής που λεγόταν Στεφανίδη Στέφανη. Εγώ μέσα στο κελί το βράδυ μονάτσα και προσευχόμουνα. Ο Στεφανίδης, μέσα στο σκοτάδι, με διέκρινε τι έκανα αυτό το πράγμα και με ρωτάει, ρε εσύ πιστεύεις στο Θεό. Ένιωσα κάποια ντροπή. Του λέω ναι. Εγώ μου λέει δεν πιστεύω. Αλλά ξέρει μου λέει τι έγινε. Η μάνα μου πιστεύει. Με έχει φλωμώσει μου λέει στα δημιατά, στα εικόνες κτλ. Αλλά εγώ δεν έκανα καμία προσπάθεια να υπονομεύσω την πίστη της. Γιατί, και μου το εξήγησε, γιατί σκέφτηκα αν της βγάλω αυτή την πίστη μέσα της, τι άλλο καλύτερο έχω να την αντικαταστήσω. Αυτόν τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί στις 10 Αυγούστου του 1944 μαζί με άλλους 59. Τι ψυχιά σας είχαν τότε. Ο άλλος μάλιστα τον έναν να κρεμάσει τον άλλο. Γιατί δεν τους εκτέλεσαν με πυροβολισμό, τους πήγαν στα Μεσόγεια και τους κρεμάσανε κάτω από τις Ελιές. Ο τόπος εκτελέσεως θα χρειάζεται λίγο πιο πάνω από την πλήρη αυτή. Όχι, όχι, ο τόπος εκτελέσεως ήταν και Σαριανοί. Και τους 200 κομματιάς τους παίρνανε. Τους βγάζανε μάλιστα τα παπούτσια, τους φορτώνανε σε φορτηγά και τους πηγαίνασε, τους βγάλανε τα αγούσια και τα σακάλια. Αυτό ήταν καλή ανάγκη από παπούτσια και σακάλια. Όχι, γιατί εγώ όταν τα βάζανε κάτω, έβλεπα σωρούς από παπούτσια τεράστιους κάτω από την σκάλα του πρώτου πατώματος. Ήταν παπούτσια που κάνανε από τους προς εκτέλεση. Και τότε αυτοί που φύγανε 200 τραγουδάγανε όλοι μαζί ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι στη στεριά του ζήτω ψάρι. Ουδανθώστε να μοδιά. Αυτός ήταν ο περίφημος Στεφανίδης. Και ανήκε βέβαια σε αυτό το περίεργο είδος των κομμουνιστών Ελλήνων, οι οποίοι πρώτα γίνονται κομμουνιστές και έπειτα ψάχνουν για να μάθουν τι είναι αυτό που πιστεύουν. Τρομερό. Γι' αυτό και έχω μελισμός και προβληματισμός όμως. Ήτανε γιατί την αντίσταση την είχε μονοπολίσει το ΚΚΚ τότε. Ήτανε το ΕΑΜ το πολιτικό σκέλος. Λοιπόν, και ανέβαινε ένας Φερρυπίν χωροφύλακας, γείτονάς μου, ανέβηκε στο βουνό πάνω, γύρισε κομμουνιστής. Διότι εκτός ανέβηκε ως να κάνει αντίστοιχα εναντίον των καλεκτών, αλλά και είναι η κομμουνιστική οργάνωση. Και κατέβηκε ο δεξιός ο χωροφύλακας, κατέβηκε στην γειτονιά που ήταν ο κομμουνιστής. Χωρίς να έχει ιδέα από μαρξισμό, χωρίς να έχει ιδέα από ιδεολογία. Δηλαδή είχε μονοπολίσει την αντίσταση στο ΚΚΚ και είχε στόχο με την αντιστασιακή αγώνα να εγκαθίσει καμπαϊκή δημοκρατία μετά την απελευθέρωση. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Δεν είχε μονοπολίσει το κομμουνιστικό κόμμα. Εφάρμοσε μια τακτική την οποία είχε επεξεργαστεί η κομμουνιστική διεθνής τον Αύγουστο του 1935 στη Μόσχα, στο 7ο συνέδριο. Ήταν η τακτική των ενιαίων μετόπων. Τι σημαίνει αυτή η τακτική.
προβάλλεις μια προσχηματική επιδίωξη για να εξαπατήσεις τον κόσμο, να τον στρατολογήσεις και να τον μαζέψεις. Βγαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα χάρη, κρύβει κάθεση, δεν βγαίνει με τα συνθήματά του, με τον χρόνο του, με τα σφυροδρέπανα. Λέει, ελάτε μαζί μας να κάνετε αντίσταση κατά των Γερμανών και σχηματίζει το ενιαίο κομμουνιστικό, ενιαίο απελευθερωτικό μέτωπο. Ούτε λέξη κομμουνισμού. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μονοπολίσει την αντίσταση. Πήγε ο χωροφύλακας να πολεμήσει τον κατακτητή και γύριζε αριστερό. Οι άνθρωποι ανύποπτοι προσχωρούσαν στο μέτωπο πιστεύοντας ότι θα κάνουν αντίσταση. Εκεί τους παρελάβανε οι καθοδηγητές, οι δύο τους επεξεργάζονταν και τους φτιάχνανε μπουμπούκια. Και επειδή βέβαια δεν ανήκανε και στα πλέον νοήμωνα όντα, σκεφτείτε από αυτούς που εκεί βρέθηκαν στον Ανατολικό Συνασπισμό στην Τσεχοσλοβακία, τους βάλανε σε ένα σπίτι και μπαίνει μια γυναίκα και γυρίζει να διακόπτει και άναψε ένα φως. Αυτοί εξεπλάγησαν, δεν έχουν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και ρωτήσα λοιπόν πώς γίνεται αυτό και τους είπε ότι με αυτό το διακόπτη, άμα το γίνει, μόλις γίνει αυτή από την πόρτα, πέσαν όλοι απάνω στο διακόπτη και άρχισαν να το γυρίσουν, να ανάβουν και να σβήνουν το φως. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν και τόσο εύκολο να ξέρουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν τι μηχανισμοί πήγαν και κατασκευάσαν αυτό το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Μεσάνυχτα είχαν φουκαράδες, δεν ήξεραν. Πέσα λοιπόν στα χέρια επί τη δίωξη στρουκτώρων, οι οποίοι τους παρέλαβαν και τους φτιάξαν ωραίους. Μπήκανε δηλαδή να κάνουν αντίσταση και μπήκαν κομμουνιστές από αυτή την ιστορία. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, παρακαλώ, μέσα στην κατοχή. 2 εκατομμύρια. Εγώ πάντα μου 65 χρόνια σε ηλικία 10 ετών και 11 ετών είδα εικόνες εικαστικές, τις οποίες δεν τις είδε άνθρωπος, πριν δεν τις είδε. Είμαι από τη Δράμα. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1941 η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παραχωρήθηκε από τους Γερμανούς στους Βουλγάρους, οι οποίοι Βούλγαροι είχαν το προϊόν όλο να κατεβούν στο Αιγαίο. Και η Δράμα ήταν υπό την κατοχή των Βουλγάρων. Στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα 1941, σκηνοθέτησαν οι Βούλγαροι ήδη μία δίθεν κομμουνιστική επανάσταση Ελλήνων. Το ίδιο ιστορία. Για τον Τζίμανε. Το ίδιο το δεν είναι άλλο το ίδιο. Πρέπει να είναι το λεγόμενο Μακεδόνο, το Σκοπίο. Και το τρίτο σύνταγμα πεζικού της Βουλγάρικου στρατού μπήκε μέσα στην Δράμα, την οποία πέρασε διαπυρός και συνήρου. 3 σπίτια πιο κάτω από το δικό μας, πήρανε 2 αδελφές, 20-22 χρόνων, τις οποίες τις βίασε ολόκληρος λόγος, τις βρήκαν τις κοπέλες μετά λοχισμένες, δεμένες με σύνοδο, κακοποιημένες, και υπάρχει τώρα ένα μνημείο μάλιστα έξω από τη Δράμα, στον δρόμο πηγαίνοντας σε ένα βουλγαροχώριο, που η Δράμα έχει 4 βουλγαροχώρια με μαστιράκι. Σύνολο νεκρών γύρω στις 2.400 άτομα. Είχα έναν μουνό εγώ, αυτός με βάφτισε, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στη Δράμα είχε φέρει μοτοσυκλέτα προπολεμικός με καλάθι δίπλα, το τρίτο που εκείνη. Λοιπόν, σηκωθήκαν το πρωί και ακούνε στην Δράμα πυροβολικούς, ακούνε ρηπές αυτομάτων κτλ. Και βγαίνει αυτός στην πόρτα της αυλής και ρωτάει το γείτονα τι γίνεται. Όμως δεν ξέρει, φαίνεται σκοτώνει, λέει, μούρα τους Έλληνες. Και τη στιγμή εκεί περνούσε μια περίπολη Βουλγάρη, Βουλγάρο στρατιωτών από τον δρόμο, τη μέση στον δρόμο. Αυτοί αποτραβήθηκαν πίσω για να μην τους δουν οι Βουλγάροι. Λοιπόν, μόλις αποπαθήθηκε περίπου 50-100 μέτρα, ξαναπιάνουν να συζητήσουν. Αλλά ένας Βούλγαρος πιθανέως στρατιώτης είχε μείνει 30-40 μέτρα πίσω από την περίπολο, το όπλο ήταν πιο ψηλό από αυτόν. Μόλις τους είδε, τους δύο, αρχίζει να τους βρίζει βουλγάρικα, μάικα, καγκάτσια, τα ξέρω και τα λοιπά, τους πήρε και τους δύο, τους πήγαν στα λεγόμενα. Τι είναι αυτά που είπες τώρα. Είναι βουλγάρικα, δεν σε αρχιδέα, δεν σε βουλγάρικα. Λοιπόν, τους πήρε και τους δύο μαζί με άλλους και τους πήγαν στα λεγόμενα τσομπάνικα έξω από τη Δράμα, και τους εκτέλεσαν. Και θυμάμαι μετά από 4-5 μέρες, μόλις σταμάτησαν οι σφαγές, θυμάμαι την ονά μου, μια πανέμορφη γυναίκα,
ήρθε και ρωτάει τη μάνα μου, χαρήκα, λέει, ο πολυδέχης δεν γύρισε. Τον πήρε λιγούδαρη, λέει, είδα εγώ από το παράθυρο τη σκηνή και δεν γύρισε πίσω. Και το βρήκαν το πτώμα του μετά από 4-5 μέρες και το σύνολο των νεκρών της δράμας ήταν γύρω στα 2.400 άτομα, η οποία δράμα για δεύτερη τρίτη φορά πλήρωσε με αίμα τη μαντία των φωγάρων. Και κατά το 45-46 πηγαίναμε μετά την απελευθέρωση, θυμάμαι γυρίζαμε από τα μπέλια, κάναμε τρίγο. Και ξαφνικά στους πρόποδες του βουνού του Φανακρού απέναντι βλέπουμε κόσμο μαζεμένο. Ήταν ομαδικοί τάφοι, τους οποίους είχαν κάνει οι Βούλγαροι και μερικοί είχαν υποδείξει σε ελληνικές αρχές. Εδώ υπάρχει ο μαγικός τάφος, εκεί υπάρχει ο μαγικός τάφος. Και θυμάμαι, μόλις φτάσαμε στο σπίτι, ο Σαββέξ είναι ακριβώς 10 χρόνια εγώ, ανεβήκαμε με τους φίλους μου να δούμε τους ομαδικούς τάφους. Και εκεί ήταν μια σκηνή η οποία είναι απερίγραπτη σκηνή. Ήταν μια σαρακατσάνισα βλάχα, η οποία είχε χάσει το φυλί της που έπεσε τα πρόβατα. Λοιπόν, και μόλις ανοίξαμε τον τάφο, γνώρισε το σκελετό από τα μακούτσια που φορούσε ο γιος της. Ήταν κόκκινο με άσπρο μπροστά, ήταν της μόδας τότε. Και έπεσε μέσα στο σωρό, στα οστά και στους σκελετούς. Και αγκάλιασε το σκελετό το παιδί της, το οποίο το γνώρισε από τα μακούτσια μου. Και θέλω να σας πω, δηλαδή, η γενιά η δική μας βίωσε και πέρασε πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα, άγνωστα για τη νέα γενιά, τις ερμάριες, τις καλοπέρασεις. Αλλά γενικά παίρνω αφορμή από αυτό το Γιάννη που είπε ότι θα το ελευθερώσει εδώ με την Ελλάδα. Στην Κράμα εμείς περάσαμε πάρα πολλά από τους Βουλγάρους. Δηλαδή αυτή τη σκηνή δεν τη ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Μια μάνα να ανταγνωρίζει το σκελετό του παιδιού της από τα κόμματα που φούρνει και να πέφτει να εντελέσει το σκελετό. Μια εικόνα τρομακτική. Πόσο καιρό θα ήταν μέσα στον τάφο? Οι εκτελέσεις γίνανε το Σεπτέμβριο του 1941. Το άνοιγμα των ομαδικών τάφων έγινε το 45-46. Σκελετοί είχαν διατηρηθεί. Μετά πάλι στον εμφύλιο πόλεμο με τους αντάπτες, τους κομμουνιστές, τους δεξιούς, περπατούσαν στους δρόμους της δράμας και βρίσκαν πτώματα από το κομμουνισμό. Φρίκη, περάσαν μια ζωή δηλαδή. Αυτά. Και τώρα η νέα γενιά εκεί μας εξαχαιώνεται, εκφυλίζεται μέσα στην Ερμάδια, όπως κάθε, μέσα στον ευδερμονισμό. Είναι όπως κάθε άλλη νέα γενιά. Πρέπει να ξέρεις ότι η γενετική ανεπάρκεια είναι ακλόνη. Είναι ο πιο σταθερός παράγοντας της ζωής. Από εξή ότι πληρώσαμε ένα πανάκριβο από τις βλακίες μας, τις πληρώνουμε και θα εξακολουθήσουμε να τις πληρώνουμε. Και αυτό είναι και το σπουδαιότερο έργο της Εκκλησίας, να μπορέσει πας και πάρει το μυαλό των ανθρώπων και δουλέψει και τουλάχιστον πάψουν να πολεμάνε. Δεν υπάρχει άλλο ζωικό είδος πάνω στη γη το οποίο να γυροτρώγεται με τον τρόπο που σφάζουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει. Τα λιοντάρια τρώνε τις αντιλόπες, αλλά δεν τρώνε τα άλλα λιοντάρια. Όχι, και σκοτώνει τόσο αντιλόπι όσο για να χορτάσει την πείνα. Να χορτάσει. Δεν είναι για να γίνει ψυγεία. Εδώ ο άνθρωπος όσο πολιτίζεται, μαθαίνει να προκαλεί όλο και περισσότερους άχρηστους θανάτους. Δηλαδή να έπιανε τόπο. Και πιο μαζικούς τρόπους εκτελέσεις. Φτάσαμε στο σημείο σε σύγκριση με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 50 εκατομμύρια νεκρούς άφησε ο δεύτερος. 50 εκατομμύρια νεκρούς. Εμείς δεν οι Έλληνες. Ο πρώτος, ο πρώτος κάπου 20 τόσα. Εμείς δεν οι Έλληνες, οι ατσίδες, οι τετραπέρατοι, από το 44 μέχρι το 49 αλληλοσφαζόμαστε και αφήσαμε πίσω μας 100.000 νεκρούς. Μέσα σε 5 χρόνια. Όταν οι άλλοι άνθρωποι αγωνίζονταν να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές που πολέμουν. Και δηλαδή αυτά τα μεγάλο επίτευγμα μπορούσε να μπει στο μυαλό των ανθρώπων. Όταν είναι μονιασμένοι και αγαπάνω στον άλλον, κάνε θαύμα. Από το 46 μέχρι το 49. Από το 44. Άρχισε με καλή κερσία, το 44. Το 46 άρχισε το δεύτερο τάδιο. Στις 29 Αυγούστου το 49 τελείωσε η αλληλοσφαγή.
Έπειτα από μερικά χρόνια, αυτοί που την προκάλεσαν λέει λάθος κάνατε. Φλόγης, ποτέ δεν το είπε αυτό, Φλόγης, ποτέ δεν το είπε. Δεν ξέρω αν το είπε αυτός, πολλοί από αυτούς τον εγνώρισαν. Ότι ήταν λάθος αυτή η εμφυλία σχεδιά. Πάντως τότε γίναν πολλά, πολλοί αποκεφαλισμοί. Αποκεφαλισμοί. Α, είναι απερίγραπτα αυτά που γίνανε. Είχατε τόσο εξαχρεωθεί ο κόσμος. Σε ένα χωριό πάνω... βγάλανε 200 μάτια στον ανθρώπο και τα πάνε σε ένα, μια αγαπάθα μεγάλη και τα είχαν στην αγορά μέσα τα μάτια των ανθρώπων αυτών. Μετακόψαν τα κεφάλια και τα πάνε στα ομόεθμα παλούγια και τα είχαν στην αγορά. Ναι, ναι, οι Έλληνες τους Έλληνες. Σπούδαζα στη Σόφια και μου έλεγε κομμουνιστής αντάρτες και πετάγες. Πού σπουδάζεσαι? Στη Σόφια. Γιατί? Φιλολογία. Εκεί σπουδάζα. Λοιπόν, σπούδασα εκεί. Είχα δει και σπούδασα εκεί. Λοιπόν, είχα πάρει στο Λυσίο της Σόφιας. Έλεγε τι δει. Σε 52 και από το 52 και μετά. Καμία σχέση με το αντάρτικο. Καμία σχέση. Μα φύγει κάτι άλλα πράγματα. Καμία σχέση. Μια σχέση με το αντάρτη. Το 52 θα πάει. Λοιπόν, και μου λέει ο κομμουνιστής αντάρτης και κατάλληλος ότι ο εμφύλιος πόλεμος είναι άγριος, διότι εκτός από την ιδεολογική διαμάχη εκδικήσε και το γείτονά σου, διότι κοίταξε στραβά τη γυναίκα σου. Δηλαδή ο γείτονα σκοτώνει τον γείτονα, διότι υποπτεύεται ότι κάποτε κοίταξε υποφθαλμιούσε τη γυναίκα σου ή την αδερφή σου. Και μίστε την ευκαιρία να σκοτώσει τον γείτονα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη. Αν ίσχυε αυτό το πράγμα, τότε οι μικροί θα ήταν πολύ περισσότεροι. Είδε, λίγοι είναι, λίγοι είναι. Αυτό τι είδος εξυπνάδα είναι. Δεν ξέρω, γιατί αν ήταν το να σκοτώνει αυτό και να ξυπνάει. Θέλει να πει ότι παίρνει και τα προσωπικά πάθη. Συγγνώμη, κάτι πρέπει να πω. Έτσι ακούω από την αγωγή. Για τα άθη, α πούμε. Δεν είναι άποψη δική μου, αυτό μου το είπε. Επηρεασμένοι από κάπου, εξυπηρετούσαν και ένα σχέδιο. Μου είσαι αυτό για να του σκοτώσω. Λοιπόν, σκότωνα έναν κάποιο σε ψυχολογικό και δημιουργήσε με αυτόν τον τρόπο παθήτη. Καταλαβαίνετε. Έχετε μεγάλο δίκιο σε αυτό, γιατί ένας τρόπος να ανεβαίνει ο κόσμος στο βουνό και να πάει στο αντάρτικο, σκοτώναν ένα δύο Γερμανούς κοντά στο χωριό και για να πάρει η Γερμανή και τους πάνω από την ολόκληρα χωριά ξεκινήσανε, τους ξέρετε. Τους πάνανε στο βουνό και τα χτυγή του άμμου δεν έπαιζαν, τα χτυγή του άμμου, τα χτυγή του άμμου. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με την παγκοσμιοποίηση, Γέροντα. Γιατί είναι παγκοσμιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση. Είναι μια ακατάσχετη πορεία της ανθρωπότητας. Όσο πιο πρωτόγονοι ήταν, τόσο πιο περιορισμένα μέσα διέθεσε για να επικοινωνήσει μεταξύ της, να κάνει τις συναλλαγές, να εμπορευτεί κτλ. Σιγά σιγά με την τρομακτική πρόοδο των τηλεπικοινωνιών και των συναλλαγών, οι άνθρωποι γνωριστήκανε πιο πολύ. Παλιότερα ήθελες μήνα ολόκληρο για να πας στην Αυστραλία. Τώρα πας για 20 ώρες. Έχεις αυτά τα πραγματάκια εδώ που κάθε και μιλάς. Ένας σήμερα... Σε λίγο θα έχουμε και τηλεόραση μες στο κινητό. Όχι, ποιος ήταν αυτός που... Κινητά με τηλεόραση. Μεγάλα τηλέφωνα με τηλεόραση, όπως είναι στις πολυκατοικίες. Το κορολάστη και βλέπει. Μέσω Γερμανίας. Ναι, και βρέθηκε κάποιος και του έκανε την επικοινωνία με αυτόματο μέσω Γερμανίας. Και μίλησε από εδώ πέρα ο μοναχός με κάποιον που ήθελε στο Κοροπή. Μα γιώργησε το Κοροπή, μέσω Αμβούργου. Μέσω Αμβούργου. Αυτό γίνεται όταν το τηλέφωνο είναι η Γερμανία. Ναι, αλλά αυτό παρέκαψε μία δυσκολία γιατί με το δικό του κινητό δεν μπορούσε να... Δεν είχε σήμα, δεν είχε σήμα. Ακριβώς.